Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στο Contrast. Κυριακή 13 Μαΐου σήμερα, ακριβώς 13 ημέρες πριν από τις εκλογές, πριν από τις ευρωεκλογές και τις εκλογές για την τοπική αυτοδιοίκηση και ο γέγονε γέγονε. Κανονικά ισχύει αυτό, δηλαδή τι, ότι θεωρητικά ό,τι έχουν να ρίξουν τα κόμματα πάνω στο τραπέζι το έχουν ρίξει. Νομίζω, χωρίς να μπορεί να αποκλείσει κανείς δηλαδή ότι θα υπάρχει κάποια απρόβλεπτη εξέλιξη, ό,τι ήταν να μετρήσει, έχει μετρήσει. Νομίζω ότι από εδώ και πέρα, ό,τι χαρτί να ρίξει κανείς στο τραπέζι, δύσκολα θα το κεφαλοποιήσει σε εκλογικό αποτέλεσμα, σε εκλογικό ποσοστό. Ο χρόνος δεν είναι επαρκής πλέον για το μέγιστο όφελος. Οπότε έχουμε μία παγιωμένη εικόνα. Αυτή είναι η εκτίμησή μου. Όποια είναι αυτή η εικόνα, την οποία νομίζω κανείς δεν γνωρίζει με ακρίβεια. Τώρα, τι θέλω να πω. Όλα αυτά βεβαίως μιλώντας για τις ευρωεκλογές, γιατί νομίζω στην ιστορία που αφορά την τοπική αυτοδιοίκηση ισχύουν άλλα δεδομένα. Και ας μην το δέσουμε κόμπο αυτό για το οποίο συζητάμε τώρα. Ευρωεκλογές που ανεξαρτήτως του τι υποστηρίζουν επισήμως τα κόμματα, δηλαδή ότι είναι μια διαδικασία που αφορά την Ευρώπη κτλ. Νομίζω ότι όλοι βλέπουν το εσωτερικό πολιτικό τοπίο. Μάλιστα και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία το έχουν πει επισήμως. Για το μεν ΣΥΡΙΖΑ είναι μια ψήφος εμπιστοσύνης οι εκλογές αυτές, για τη Νέα Δημοκρατία είναι μια ψήφος αποδοκιμασίας της κυβέρνησης. Τώρα, νομίζω ότι κακό θα κάνω αν μακρηγορήσω. Οφείλουμε να ακούσουμε αυτούς που οφείλουν να μας πούν και θέλω να σας τους παρουσιάσω αφού τους ευχαριστήσω θερμά που είναι μαζί μας. Είναι οι καλεσμένοι μας για το πρώτο πάνελ. Καταρχήν είναι ο κύριος Γιώργος Πετρόπουλος, υποψήφιος ευρωβουλευτής με τον ΣΥΡΙΖΑ. Τον ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλώς ήρθατε. Ο κύριος Αντώνης Πανούτσος, υποψήφιος βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία στο δυτικό τομέα της δεύτερης περιφέρειας της Αθήνας. Καλώς ήρθατε, κύριε Πανούτσο. Η κυρία Ευαγγελία Κουρουπάκη είναι υποψήφια ευρωβουλευτής με το Κίνημα Αλλαγής. Καλώς ήρθατε και σας ευχαριστώ θερμά. Και η κυρία Κάτια Πουλάκη είναι υποψήφια ευρωβουλευτής με τους Ανεξάρτητους Έλληνες. Χριστός Ανέστη. Μία παρένθεση μόνο, ότι από στιγμή σε στιγμή θα κάνουμε μία σύνδεση με τα Ιωάννινα. Είναι η κεντρική προεκλογική συγκέντρωση που κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Θα είναι ομιλητής σε πολύ λίγο στο Δήμο ο Πρωθυπουργός. Θα συνδεθούμε όταν ξεκινήσει η ομιλία του να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα. Μέχρι τότε όμως ας ξεκινήσουμε την κουβέντα και θα έλεγα, μου μοιάζει και περίπου αυτονόητο αυτό που έχει πει ο κύριος Μητσοτάκης, το είπε σήμερα το μεσημέρι στην συνέντευξη τύπου τη Διακαναλική, ότι εάν το αποτέλεσμα είναι ατυχές για το ΣΥΡΙΖΑ, ο ίδιος το θεωρεί δεδομένο, πρέπει την επόμενη μέρα η χώρα να πάει σε εκλογές. Και το λέω γιατί θυμάμαι ότι ακριβώς το ίδιο είχε πει ο κύριος Τσίπρας με μία νίκη, ένα ποσοστό κοντά στο 4%. Αν θυμάμαι καλά, είχε πάει και στον πρόεδρο της Δημοκρατίας την επομένη των ευρωεκλογών και είχε πει εδώ και τώρα εκλογές. Τι λέτε αν ο ΣΥΡΙΖΑ επιβεβαιωθούν όλες αυτές οι δημοσκοπήσεις, ότι είναι πίσω? Για να είμαι ειλικρινής, περίμενα να με ρωτήσετε για τη δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη περί κατάργησης του πενθυμέρου και καθιέρωση θα το συζητήσουμε. Όχι, το λέω γιατί θεωρώ ότι το πιο ενδιαφέρον. Νομίζω ότι απαντήθηκε, αλλά ναι, ναι, ναι. Πείτε μου γι' αυτό. Ναι. Κοιτάξτε, κανείς δεν μπορεί να διαφωνήσει ότι οι ευρωεκλογές θα καθορίσουν το χρόνο, αλλά και νομίζω σε έναν βαθμό και το αποτέλεσμα των εθνικών εκλογών. Το αποτέλεσμα έχει την ημερομηνία. Και το χρόνο που θα γίνουν οι εθνικές εκλογές. Εκτιμώ, υπάρχει αυτή η πιθανότητα, αλλά και το αποτέλεσμα των εθνικών εκλογών, προφανώς. Γι' αυτό εγώ θα έλεγα κυρίως ότι είναι πάρα πολύ σημαντικές οι εκλογές αυτές. Δεν είναι μόνο σημαντικές για το τι συμβαίνει στην Ευρώπη, είναι σημαντικές και για την Ελλάδα. Ό,τι είναι να κριθεί, θα ξεκινήσει να κρίνεται από τις εκλογές, τις ευρωεκλογές. Mm-hmm. Προφανώς, μία νίκη του ΣΥΡΙΖΑ θα του δώσει πολύ μεγάλη δυνατότητα να μπορέσει να διεκδικήσει με αξιώσεις και να κερδίσει. Εγώ πιστεύω θα κερδίσει και τις ευρωεκλογές και τις εθνικές εκλογές. Και νομίζω ότι επειδή ακριβώς τα διακυβεύματα που μπαίνουν στις εθνικές εκλογές είναι πολύ σοβαρά και θα προηγηθούν οι ευρωεκλογές, θα μπούμε σε μια σύγκρουση η οποία θα έχει τέτοιου είδους χαρακτηριστικά πόλωσης. Δεν τη λέω αρνητικά. Ακόμη και οι ευρωεκλογές νομίζω θα κρυφθούν στις ειδικές πόλωσες. Mm-hmm. Και δεν το λέω αρνητικά. Παράγεται από την ίδια τη συγκυρία η πόλωση. Η πόλωση δεν εννοώ προφανώς τις ακραίες συμπεριφορές, ειδικά αυτές που υιοθέτησε προσωπικού. Ο κύριος Μητσοτάκης στη συζήτηση για την πρόταση εμπιστοσύνης. Αναφέρομαι στην πόλωση η οποία θα δημιουργηθεί εκ των πραγμάτων, γιατί αντιπαρατίθεται δύο διαφορετικά πολιτικά σχέδια για το παρόν και το μέλλον της χώρας. Και εκεί ακριβώς, επειδή επιμένουμε ότι πρέπει να είναι μια συζήτηση προγραμματικού, mm-hmm. θα υπάρξει μια πόλωση γιατί τοποθετούνται άλλοι λοιπόν, κοινωνία. Συνδέεται το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών με τις γενικότερες πολιτικές εξελίξεις. Προφανώς είναι κρισιμότατες και πρέπει να το καταλάβουμε. Απλώς δώστε μου να καταλάβω το δεδομένο που είπατε ότι θα τις κερδίσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Πού εδράζεται? Το λέω αυτό γιατί
όλες οι δημοσκοπήσεις, ακόμη και από φιλοκυβερνητικά μέσα, δείχνουν ότι υπάρχει ένα σταθερό, καθαρό προβάδισμα που δεν αμφισβητείται από καμία δημοσκόπηση από τη Νέα Δημοκρατία. Τι μπορεί να αλλάξει δηλαδή την τελευταία στιγμή? Όπως πιθανότατα γνωρίζετε, είμαι άνθρωπος ο οποίος βρίσκεται μέσα στον κοινωνικό χώρο, είμαι συνδικαλιστής. Έχω μια εμπειρία γενικώς από τις αντανακλάσεις που μπορεί να έχει μια ανατροφοδότηση από τον κόσμο. Η εικόνα που έχουμε στους περιοδίες, και σας πληροφορώ ότι έχω πάει σε αρκετά μέρη, είναι τελείως διαφορετική από αυτή που τυπώνει η δημοσκοπήση. Δεν ξέρω αν είδατε στην Πρέβεζα και στην Άρτα τι έγινε. Ξεκίνησε να κάνει μια περιοδία στους δρόμους και συγκροτήθηκε πίσω από τον Πρωθυπουργό. Μια τεράστια πορεία χιλιάδων ανθρώπων. Είχε κόσμο, αλήθεια. Όχι, πορεία αυθόρμητη χιλιάδων ανθρώπων και μετά έγινε συγκέντρωση. Όμως, θα έλεγα. Έχουμε βέβαια και αντίθετα παραδείγματα. Όπου... Δεν νομίζω. Εγώ δεν βρίσκω τέτοια. Και σας πληροφορώ, Θεσσαλονίκη, για παράδειγμα. Σας πληροφορώ ότι πήγα δύο μέρες στη Θεσσαλονίκη, επισκέφτηκα εργασιακούς χώρους που υπάρχουν και πολίτες οι οποίοι βρίσκονται. Δεν συνάντησα τα δικά μας. Και θα ήθελα μόνο μια κουβέντα για τις δημοσκοπήσεις. Αυτό που αποτυπώνουν σε γενικές γραμμές οι δημοσκοπήσεις είναι αρκετά αμφισβητούμενο από τους ίδιους τους δημοσκόπους. Ακριβώς γιατί τα τεχνικά εργαλεία και η πολιτική κατάσταση δεν επιτρέπει να έχουμε αξιόπιστες αποτυπώσεις πραγματικότητας. Μπορεί να είναι πλαστικό. Δεν λέω ότι είναι ψευδείς τις δημοσκοπήσεις, ότι είναι χειραγωγούμενες. Λέω ότι η εικόνα. Και μας το έδειξαν και τελευταίες εκλογικές αναμετρήσεις. Αγαπητέ κύριε Πανούτσο, στο ίδιο ερώτημα, θεωρείτε κι εσείς ότι μια διαδικασία η οποία προορίζεται να εκλέξει τους αντιπροσώπους στο Ευρωκοινοβούλιο μπορεί να προκαλέσει εθνικές εξελίξεις? Προφανώς, εάν η κυβέρνηση θα ήθελε να το δεχτεί σαν αποτέλεσμα, εάν πήραμε το μήνυμα, εάν μια συνηθισμένη τακτική, υπήρξαν κυβερνήσεις οι οποίες χάσαν τις ευρωεκλογές. Μπορεί να σας διακόψω σε πολύ λίγο. Ίσως το κάνουμε λίγο από το μοτρόπο, συνεχίστε. Για αυτό που είπα για τον κύριο Τσίπρα. Όχι, ξεκινάει ο κύριος Τσίπρας. Κρατήστε την άποψη να την ακούσουμε αμέσως μετά. Παρακαλώ να συνδεθούμε με τα Ιωάννινα. Είναι ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, ο επικεφαλής, ο πρωθυπουργός. Στα Γιάννενα. Και χθες και σήμερα, με μεγάλη αγάπη, με μεγάλη συγκίνηση, με μεγάλο πάθος, ο κόσμος της Ηπείρου, στην Άρτα, στην Πρέβεζα, στη Λευκάδα σήμερα, εδώ στα Γιάννενα τώρα, υποδέχεται την προσπάθειά μας. Και ειλικρινά θέλω να σας πω, περίμενα βέβαια, περίμενα ότι θα συναντήσω αποφασισμένους ανθρώπους. Περίμενα, γιατί σε όλες μας τις συγκεντρώσεις είχαμε πάρα πολύ κόσμο όλο το προηγούμενο διάστημα. Δεν περίμενα όμως αυτή την υποδοχή, αυτή τη θερμή υποδοχή, στην Άρτα, στην Πρέβεζα, στη Λευκάδα, εδώ στα Γιάννενα. Αυτά που συνέβησαν χθες και σήμερα. Ήταν για μένα στιγμές που ξεπερνούν όλα όσα ζήσαμε το 2015. Ο κόσμος φαίνεται πεισμώνει ακόμα περισσότερο με αυτή την άθλια προπαγάνδα. Ο κόσμος πεισμώνει ακόμα περισσότερο με αυτά τα βλέμματα της αλαζονίας, τα πρόσωπα της αλαζονίας και τον πολιτικό λόγο της αλαζονίας των αντιπάλων μας, αλλά και των συστημικών μέσων που την προπαγανδίζουν. Όλο το προηγούμενο διάστημα, φίλες και φίλοι, τα μέσα ενημέρωσης αυτά, αλλά και οι πολιτικοί μας αντίπαλοι, είχαν δημιουργήσει μια ψεύτικη εικόνα, μια απολύτως ψεύτικη εικόνα για τις δυνατότητες του ΣΥΡΙΖΑ, για τις δυνατότητες του λαού μας. Προσπαθούσαν και ίσως έπεισαν ακόμα και τους εαυτούς τους να δημιουργήσουν την εικόνα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει πια ρίζες στην ελληνική κοινωνία. Είναι ένας διάτονας τέρας, μια φωτοβολίδα που θα σβήσει. Και ότι ο Τσίπρας, έλεγαν, και τα έλεγε και ο ίδιος ο αρχηγός τους, δεν μπορεί πια να περπατήσει στο δρόμο. Και μετά το χθεσινό και το σημερινό πρέπει να το παραδεχθώ. Ναι, δεν μπορώ να περπατήσω στο δρόμο, αλλά δεν μπορώ να περπατήσω από την αγάπη των ανθρώπων, από το πείσμα των ανθρώπων που σε κάθε δεύτερο βήμα με σταματάνε για να μου σφίξουν το χέρι, για να μου δώσουν δύναμη, να μου δώσουν κουράγιο να προχωρήσω μπροστά. Με σταματάνε και μου λένε προχώρα και μην γυρίσεις πίσω. Μην γυρίσεις να κοιτάξεις πίσω, διότι ο κόσμος θεωρεί ότι το ψέμα, η προπαγάνδα, η παραπληροφόρηση, η καταστροφολογία, η λάσπη και ο διχασμός ανήκουν στο χθες. Και εμείς πρέπει να γυρίσουμε και να κοιτάξουμε μπροστά και να προχωρήσουμε μπροστά. Εμείς το είπαμε.
Εμείς το είπαμε. Για να αποφασίσει ποιος θα κυβερνά αυτόν τον τόπο είναι ο λαός μας. Ας μην προτρέχουνε λοιπόν. Ας μην ράβουν κουστούμια ορισμένοι. Ο λαός μας θα αποφασίσει. Και εμείς αισθανόμαστε, μιλώντας με τον κόσμο, περπατώντας μέσα στο λαό, από γειτονιά σε γειτονιά, από πόλη σε πόλη, από περιφέρεια σε περιφέρεια, αισθανόμαστε ότι αυτή η προεκλογική περίοδος δεν είναι προεκλογική περίοδος ευρωπαϊκών εκλογών. Διότι ο κόσμος είναι πεισμωμένος και διότι, το είπαμε από την αρχή, το βλέπουμε, δεν θα γυρίσει πίσω το ποτάμι. Και το ποτάμι γιγαντώνεται από μέρα σε μέρα όσο πηγαίνουμε μπροστά στην κάλπη. Και πλέον αρχίζουν να το κατανοούν αυτό και οι πολιτικοί μας αντίπαλοι. Είναι καθαρό, πιστεύω, απ' άκρη σ' άκρη αυτής της χώρας, ότι τώρα που φαίνεται ότι οι κόποι μας και οι θυσίες μας μπορούν να έχουν αποτέλεσμα. Τώρα που ήρθε η ώρα να δρέψουμε καρπούς, τώρα που ήρθε η ώρα των πολλών, γιατί λευτερωθήκανε τα χέρια μας από την Τρόικα, από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, από τους πιστωτές που για 3 χρόνια μας είχαν τα χέρια δεμένα στην πλάτη, από το 15 στο 18. Τώρα είναι που ο ελληνικός λαός δεν θα δώσει ανοχή σε αυτούς που λαϊλάτισαν, σε αυτούς που χρεοκόπησαν τη χώρα, σε αυτούς που μας οδήγησαν σε αυτή την οικονομική τραγωδία και καταστροφή. Και οι εκπρόσωποι της παλιάς Ελλάδας, αυτής δηλαδή που ζήσαμε τα δύσκολα εκείνα χρόνια από το 10 ως το 15, αγχώνονται τώρα. Αγχώνονται βλέποντας τις εικόνες της πραγματικότητας και συγκρίνοντας τις δικές μας συγκεντρώσεις, τον τρόπο που μας αντιμετωπίζει ο κόσμος, τον παλμό, τη μαχητικότητα, την αισιοδοξία με τις δικές τους μίζερες παρουσίες. Και αγχώνονται γιατί κατανοούν ότι αυτό το παραμύθι που στήσανε τα 3 προηγούμενα χρόνια θα διαψευστεί κατάφορα τη μέρα των ευρωπαϊκών εκλογών. Ξέρετε όμως, όταν αγχώνονται μπορεί να γίνονται ακόμα πιο επικίνδυνοι. Ως προς την τακτική τους εννοώ επικίνδυνη. Αγχώνονται από τη λαϊκή ορμή που συναντάμε σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας. Αλλά αυτό που συναντάμε, φίλες και φίλοι, δεν είναι τίποτα άλλο από την συλλογική δύναμη του λαού μας που βάζει πλάτη, όχι για μας, όχι για τον ΣΥΡΙΖΑ, όχι για τον Τσίπρα όπως λένε, αλλά βάζει πλάτη για ένα πράγμα, να μην πάνε χαμένες οι θυσίες που έκανε όλα αυτά τα χρόνια, να μην πάνε χαμένες οι θυσίες του ελληνικού λαού και να βγούμε σε ξέφωτο, να βγούμε μπροστά, να ανασάνουμε, να δούμε μια καλύτερη ημέρα. Από την ομιλία που είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα του Πρωθυπουργού στα Ιωάννινα, ουσιαστικά ολοκληρώνει με την ομιλία αυτή ο κύριος Τσίπρας ένα διήμερο στην Δυτική Ελλάδα, κυρίως στην Ήπειρο, έκανε και ένα πέρασμα σήμερα από την Λευκάδα Γενίαση εκεί το νοσοκομείο. Νομίζω ότι είναι θετικός ο απολογισμός. Είχε δίκιο ο κύριος Πετρόπουλος ότι και στην Άρτα αλλά και στα Γιάννενα ήταν ευάριθμες οι συγκεντρώσεις. Αλλά είχαμε στα Γιάννενα ήταν σε πολύ μικρό δρόμο ώστε να μπορέσει να φανεί μεγάλη συγκέντρωση. Εδώ, όπως βλέπαμε, έχω δει περισσότερο. Δεν είναι σε ένα ξενοδοχείο, είναι στον Τιλάκ. Έχω δει περισσότερο φυσάει φακό από ότι την εποχή των Beatles. Ώστε να μοιάζει μεγάλη αίθουσα. Λοιπόν, θέλω να πω στον λοιπόν Σταυρωμένο, για παράδειγμα, που έκανε ο κύριος Παπαδημούλης τη συγκέντρωση πριν από 3 μέρες, αν δεν κάνω λάθος. Στο Εγάλεο. Ακριβώς, στην πλατεία Σταυρωμένου, την οποία αποκάλεσε κατάμεστη συγκέντρωση. Μέτρησα εγώ προσωπικά γιατί λέω για περιμένω. Μοιάζει για κατάμεστη 92 άτομα. Καλά, τώρα εντάξει, αν το πάμε έτσι, θα βρούμε και άλλα παραδείγματα καμία που αντίρρηση είναι σε άλλους πολιτικούς χώρους. Αφήνω λοιπόν, άλλους να βρουν άλλα παραδείγματα για άλλους πολιτικούς χώρους και βρίσκω. Πάμε εκεί που είχαμε μείνει. Πάμε. Φαντάζομαι θα σας απαντήσει σε λίγο ο κ. Πετρόπουλος. Η ερώτηση λοιπόν η οποία είχε μείνει στον αέρα ήταν εάν δικαίως μια εκλογική διαδικασία που αφορά τις ευρωεκλογές πρέπει να προκαλέσει πολιτικές εξελίξεις εσωτερικά. Από τη στιγμή κατά την οποία το θέλουν και οι δύο πλευρές καθαρά. Ναι. Εάν πει ο ΣΥΡΙΖΑ με την εμπιστοσύνη που δίνει και ο κύριος Πετρόπουλος ότι κοιτάξτε κάτι, θα πάρουμε τις εκλογές, τις ευρωεκλογές, μπορεί να θέσει με τη βεβαιότητα ότι αποκλείεται να τις χάσουμε, δεν θα πάμε σε εκλογές. Θα είμαστε νικητές. Αλλά αυτό περιμένει να ακουστεί πρώτα. Έτσι. Ναι. Κύριε Κουρπάκη, για να ακούσω και την άποψη του Κινάλ στο θέμα αυτό, γιατί
Επίσης και από την κυρία Γεννηματά έχω ακούσει ότι οι εκλογές πρέπει να προκαλέσουν πολιτικές εξελίξεις. Είναι... Γιατί σε προσωπικό επίπεδο όλοι λένε ναι η Ευρώπη, ναι η ακροδεξιά, ναι κρίσιμες οι ευρωεκλογές, ναι. Αλλά άλλο έχουν κατά νου. Εμείς στο Κινάλ, κύριε Σπυλιόπουλο, δεν περιμέναμε τις ευρωεκλογές για να ζητήσουμε εθνικές εκλογές. Τις έχουμε ζητήσει. Η κυρία Γεννηματά επανειλημμένως έχει πει ότι οι εκλογές θα έπρεπε να έχουν γίνει χτες. Με αφορμή τώρα την πολιτική εξέλιξη, τη διαδικασία, την εκλογική των ευρωεκλογών, εννοείται ότι θα πάμε πάλι σε εκλογές όποτε το ορίσει και είμαστε πανέτοιμοι γι' αυτό. Mm-hmm. Θέλω εδώ να προσθέσω ότι οι ευρωεκλογές είχαμε την προηγούμενη φορά το 2014. Όπως θυμάστε, κύριε Σπυλιόπουλε, με είχατε ξανά καλέσει σε εκπομπή, ήμουν πάλι υποψήφια. Και τώρα αυτό που δεν θυμούνται ίσως οι συνάδελφοι εδώ στο πάνελ, αλλά ίσως το έχουν σκόπιμα αποβάλει από τη μνήμη τους και κάποιοι που υποστηρίζουν το ΣΥΡΙΖΑ, ότι η διακήρυξη του ΣΥΡΙΖΑ τότε για τις ευρωεκλογές ήταν ακριβώς ότι εντελώς διαφορετικό, ναι. Με μοναδική αλλαγή, αντί για τρόικα ήταν οι θεσμοί, οι οποίοι έγιναν οι θεσμοί. Η οποία τρόικα τότε ήταν κατάπτυστη, ήταν υπεύθυνοι βεβαίως οι δανειστές μαζί με το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δημοκρατία για την άθλια κατάσταση, την υπερχρέωση των οικοκυριών. Ναι, μην το ανοίξουμε όλο. Όλα αυτά, είναι αλήθεια. Θέλω να πω όμως το περιεχόμενο της ατζέντας ήταν τελείως διαφορετικό στην προηγούμενη προεκλογική ότι περίοδο. Δεν μπορεί σήμερα να έρχεται ο ΣΥΡΙΖΑ και να λέει 5 χρόνια μετά, με δική του διακυβέρνηση, όπως ακούσαμε πριν τον Πρωθυπουργό να λέει στα Γιάννενα, ότι τα τελευταία χρόνια των θυσιών του ελληνικού λαού λοιπόν, εμπεριέχονται 5 χρόνια διακυβέρνησης από θα σας ακούσω ΣΥΡΙΖΑ. Μετά στο δεύτερο γύρο της κουβέντας για να κλείσουμε έτσι έναν πρωτοτυπικό αναγνωριστικό γύρο, ακούγοντας και την κυρία Κάτια Πουλάκη από τους Ανεξάρτητους Έλληνες. Εγώ νομίζω ότι Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΙΝΑΛ περί άλλων τυρβάζουν, αλλά το θέμα είναι η Ευρώπη. Mm-hmm. Ακούμε για την οικονομική πολιτική. Ακούμε για τα εποφελή μέτρα, ακούμε τις αντιρρήσεις της Νέας Δημοκρατίας, ακούμε λες και έχουμε εθνικές εκλογές. Και σε 2 εβδομάδες ψηφίζουμε ευρωβουλευτές. Ναι. Δεν έχουμε ακούσει τίποτα για τα πεπραγμένα τους, mm-hmm. πουθενά δεν γίνεται αναφορά. Δεν έχουμε ακούσει τίποτα. Η αντιπολίτευση συνήθως κάνει την κριτική και τα επισημαίνει. Όχι μόνο θέμα της αντιπολίτευσης, είναι θέμα γιατί και. Γιατί θυμίζω ότι ήταν ένα κυβερνητικό κόμμα οι Ανεξάρτητοι Έλληνες μέχρι χθες. Σωστό είναι αυτό. Αλλά προσέξτε να δείτε. Οι ευρωεκλογές δεν είναι θέμα μόνο της κυβέρνησης ή της αντιπολίτευσης. Αφορούν όλη την Ελλάδα. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε τι έχει γίνει, μάλιστα. Να υπάρξει λογοδοσία των ευρωβουλευτών οι οποίοι αποχωρούν. Mm-hmm. Να υπάρξει κριτική, να σχηματίσουμε ένα εθνικό σχέδιο, να έχουμε προτάσεις. Ανταυτού, το μόνο που ακούμε είναι έναν πολιτικό διχαστικό λόγο, ο οποίος προφανώς βολεύει τα 2 μεγάλα κόμματα για να συσπυρώσουν, το οποίο, αν θέλετε την άποψή μου, είναι και η απόδειξη της αποσυσπήρωσης. Λοιπόν, το έβαλε το θέμα για τη συνέχεια της κουβέντας λίγο νωρίτερα ο κ. Πετρόπουλος. Ήταν σήμερα μια διακαναλική συνέντευξη του κ. Μητσοτάκη, όπου ανέφερε ένα παράδειγμα, νομίζω εκ των υστέρων έγινε διευκρίνηση, αφορά την υπόθεση Παπαστράτος, όπου συνυπόγραψαν εργαζόμενοι και εργοδοσία μια επιχειρησιακή σύμβαση, η οποία προβλέπει 7ήμερο εργασίας. Αυτό ήταν αφορμή να προκύψει μια ανακοίνωση από τον ΣΥΡΙΖΑ, έτσι δεν είναι, ναι. Η οποία κατηγορούσε τον κύριο Μητσοτάκη ότι ονειρεύεται 7ήμερα και όχι 5ήμερο πια. Κάνω λάθος? Μα δεν είναι μόνο αυτό. Ο κ. Μητσοτάκης λίγο καιρό πριν. Άκουσα ότι το είπατε λίγο πριν, γι' αυτό το λέω. Ναι, ναι, το λέω. Να σας πω ότι αυτό εντάσσεται σε μια συνολική πολιτική την οποία έχει η Νέα Δημοκρατία. Λέγαμε κατά τη διάρκεια της συζήτησης για την πρόταση εμπιστοσύνης ότι η Νέα Δημοκρατία επιλέγει την όξυνση. Ο κ. Μητσοτάκης γίνεται κάτι ανάμεσα σε Στέφανο Χίο και Βασίλη Λεβέντη, γιατί αυτού του είδους την πολιτική και αυτού του είδους τη ρητορική ανέπτυξη, ακριβώς γιατί αποφεύγει να μιλήσει για το πρόγραμμά του. Και όταν μίλησε για το πρόγραμμά του, ακούσαμε το ότι οι εργαζόμενοι με τον εργοδότη, ο Λύκος με το πρόβατο δηλαδή, θα αποφασίσουν το μέλλον το βραδινό, θα συζητήσουν για το αν θα καθιερωθεί 7ήμερη εργασία της πανδημίας. Για να πούμε τα του 4 στο 4 να αποδώσουμε, δεν μπορώ να θυμηθώ πόσες φορές ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έχει αναφερθεί υποτιμητικά και στην οικογένεια του κ. Μητσοτάκη, στο στενό προσωπικό του και οικογενειακό περίγυρο, στη σύζυγό του δημοσίως.
με γεγονότα τα οποία δεν αποδείχθηκαν εκ των υστέρων. Το λέω δηλαδή γιατί δεν ξέρω ποιος άρχισε το χειρόν αδίκων εκ των δύο. Επειδή λέτε ότι ο κύριος Μητσοτάκης το έκανε. Αυτό, νομίζω αυτό ότι είναι Μητσοτάκη. Η πρώτη φορά που τον ακούω να το κάνει σε αντίθεση με αυτό που δεχότανε. Αυτό που λέω για τον κύριο Μητσοτάκη και κυρίως για την στρατηγική που έχει επιλέξει για τις ευρωεκλογές στη Νέα Δημοκρατία είναι ότι ακριβώς αποφεύγουν να μιλήσουν για το πρόγραμμά τους. Γιατί το πρόγραμμά τους είναι αυτό που είπε σήμερα ο κύριος Μητσοτάκης. Ένα από τα προγράμματα του. Ποιο λέτε? Παράδειγμα, το 7ήμερο. Θυμάστε λίγο τη δήλωσή ότι το 8ωρο είναι μια παροχημένη κατάσταση που δεν χρειάζεται να ασχολούμαστε πια μαζί. Για το 7ήμερο, είδατε τι έχει. Είναι μια σύμβαση την οποία έχει εγκρίνει η κυρία Χτσιόγλου. Ναι, να θυμίσω λίγο ότι λίγο καιρό πριν μας είπε ότι επίσης τα δώρα Χριστουγέννων προανήγγειλε εμέσως στην κατάρριξη των δώρων Χριστουγέννων. Να θυμίσω επίσης ότι ο πρόεδρος και ανθυποψήφιος ευρωβουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία. Πρότεινε την κατάργηση των επιδομάτων ενεργείας σε μια χώρα με πολύ υψηλό επίπεδο ενεργείας. Να θυμίσω ότι ο τομεάρχης υγείας της Νέας Δημοκρατίας φώναξε στους ανθρώπους που έχουν ανάγκη την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ειδικά στους ανασφάλιστους, τον τσάπα τέλειωσε. Ναι. Αυτό λοιπόν, αυτή είναι λοιπόν η πολιτική στο κοινωνικό επίπεδο της Νέας Δημοκρατίας, στα εργασιακά και ταυτόχρονα το μοναδικό πράγμα το οποίο κυρίως λέει είναι μείωση της φορολογίας στις μεγάλες επιχειρήσεις. Ίσως δεν ακούστηκε. Η σύμβαση 7 μέρες εργασία την εβδομάδα είναι με την υπογραφή της Υπουργού Εργασίας. Δεν είναι με την υπογραφή του κ. Μητσοτάκη. Εγώ λέω κάτι άλλο. Για να κυριολεκτούμε. Ακούστε λίγο. Όταν θα υπάρξει μια συζήτηση ανάμεσα σε εργαζόμενους και εργοδότες, είναι προφανές ότι στην αδύναμη θέση βρίσκονται οι εργαζόμενοι. Το πρόβλημα είναι να μην φτάνουμε σε αυτή την κατάσταση. Γιατί η κυβέρνηση και δεν έβαλε ένα χ. Να μην διευκολύνουμε. Μιλάμε για 7ήμερη εργασία του εργοστασίου. Όχι για κατάργηση ουσιαστικά του πενθυμέρου. Γιατί σε τελική ανάλυση, αυτό, αν θέλετε, το υβρίδιο ακροδεξιάς και νεοφιλελευθερισμού που είχε εγκαθιδρυθεί στην Ευρώπη, τέτοια πράγματα έκανε. Η ρητορική του Όρμπαν ήταν παρόμοια και το πρώτο πράγμα που έκανε ήταν να καταργήσει το 8ωρο. Το ίδιο έγινε και στην Αυστρία. Δηλαδή τώρα μια συνθηματολογία και ό,τι μείνει από αυτά. Αυτή τη στιγμή αυτό γίνεται. Λέμε 10 πράγματα, του λέτε ότι είναι του κυρίου Πετρόπουλου, ότι είναι η κυρία Χτσιόγλου η οποία το υπέγραψε. Βγάζει διευκρινιστικό η Νέα Δημοκρατία ότι δεν εννοούσε αυτό, θα ήταν ηλίθιο να εννοούσε αυτό. Τι να πει, θα δουλεύουν 12 ώρες τη μέρα. Και προσπαθεί τώρα να πείσει τον κόσμο ότι ναι, αυτό θέλουμε, προεκλογικά. Είναι σαν να λένε, μα δεν είναι. Υπάρχει η αίσθηση ότι έχει μιλήσει πολλές φορές απαξιωτικά για μια σειρά από κοινωνικές πολιτικές ο κ. Μητσοτάκης. Εγώ σας μιλάω για το συγκεκριμένο. Το να πάμε σε μια γενική θεώρηση της ζωής είναι κάτι διαφορετικό. Mm-hmm. Το να πετάμε κάτι συνέχεια, λάσπη επάνω στο τραπέζι και σε κάποια στιγμή να πηγαίνουμε στο επόμενο αμέσως θέμα, το οποίο δεν έχει καμία σχέση με την Ευρωβουλή, όπως ήταν ο κ. Πετρόπουλος ξεκίνησε με την γραμμή τη σημερινή του Μαξίμου για το 7ήμερο. Είναι δυνατόν ποτέ μέλλον πρωθυπουργό, πήγαν από πρωθυπουργό και θα είναι, να ξεκινάει προεκλογικά με τη φράση θα καταργήσω το πενθήμερο, για να μπορέσει να μαζέψει ψήφους? Όχι. Επειδή κάτι πρέπει να περάσει, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Να σας τώρα πω, κάτι άλλο. Ωραία, να σας πω κάτι άλλο, κύριε Πανούτσο. Ναι, παρακαλώ. Η ιστορία της 13ης σύνταξης, ή όπως ονομάστηκε αυτό που θα δώσει το επίδομα. Δύο μέρες, ναι, τρεις μέρες πριν τις εκλογές ο ΣΥΡΙΖΑ. Φαίνεται ότι ο κύριος Μητσοτάκης δεν το εγγυάται, αν μεθαύριο είναι πρωθυπουργός, ότι θα το ξαναδώσει. Όχι, δεν το εγγυάται ότι θα το ξαναδώσει. Επίδομα, προεκλογικό επίδομα. Γιατί είναι κάτι θεσμοθετημένο. Mm-hmm. Καταλάβατε. Εάν είναι 13η σύνταξη, είναι σύνταξη, δηλαδή αυτά τα λεφτά τα οποία παίρνεις, 13ο μήνας θεσμοθετημένος. Μάλιστα. Πότε, τότε και με τόσα λεφτά. Το να προσπαθούμε δηλαδή αυτή τη στιγμή να περάσουμε μία γραμμή, εγώ έχω κάθε καλή διάθεση, σας μιλώ ειλικρινά σε αυτά τα πράγματα. Να αντιμετωπίσουμε την πραγματικότητα. Αλλά πάμε συνθηματολογικά. Να πηγαίνουμε και να λέμε, ας πούμε, ότι πέταξε λάσπη. Μιλάμε για το κόμμα το οποίο έχει τον Πολάκη στην εξουσία. Με τη συμπεριφορά του Πολάκη. Μάλιστα. Που είπε σε τρεις μέρες θα πάω στο γραφείο του Ζωνάρα. Και θα μιλήσουμε για συμπεριφορές τώρα. Μάλιστα. Κυρία Κουρουπάκη, ας απεγκλωβιστούμε από το δίπολο. Το ερώτημά μου είναι το εξής. Επειδή. Μισό λεπτό. Να σας ρωτήσω και θα. Νομίζω έχει περισσότερο ενδιαφέρον να ακούσουμε τι κάνει το Κινάλ και λιγότερο τι κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία. Αυτό που θέλω να ρωτήσω λοιπόν είναι ότι ο μεγάλος εκπατρισμός, η μετανάστευση των ψήφων προς το ΣΥΡΙΖΑ ήταν από το κίνημα αλλαγής. Εάν ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα
θεωρήσει κανείς ότι δεν έχει μια καλή εκλογική εικόνα, ότι τέλος πάντων δεν μπορεί να διεκδικήσει τα ποσοστά που είχε πάρει στις προηγούμενες εκλογές, δια της ισάντοπων απαγωγής πρέπει να θεωρήσει ότι ό,τι χάσει θα το πάρει το κίνημα αλλαγής. Μοιάζει όμως η λογική, έτσι όπως διαβάζουμε τις δημοσκοπήσεις, τα συγκοινωνούντα δοχεία να μην είναι πια ο ΣΥΡΙΖΑ και το κίνημα αλλαγής, να είναι ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία και το κίνημα αλλαγής να παίξω. Θέλω να μου το εξηγήσετε αυτό, γιατί προκύπτει από όλες τις μετρήσεις. Αυτό προκύπτει από τις δημοσκοπήσεις, ναι, σε συγκεκριμένο πληθυσμό. Ότι όχι, πηγαίνουν... όλες οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι... Δεν το έχω ως εικόνα κάτι, ναι, τέτοιο. Ήθελα όμως πριν να πω, για να ολοκληρώνουμε... Παρακαλώ. Ότι κατανοώ τη δυσκολία κάποιων ανθρώπων που βρίσκονται σε ένα πολιτικό χώρο όπως ο ΣΥΡΙΖΑ, που είναι αριστερός θεωρητικά, και η άσκηση της πολιτικής ήταν δεξιά, νεοφιλελεύθερη, και αναγκάζεται τώρα να την υπερασπίζεται. Είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό και καταλαβαίνω ότι δεξιές πολιτικές, για τις δεξιές πολιτικές, τις πολιτικές λιτότητας που συνεχίστηκαν στη χώρα για 5 χρόνια, για 4 τα τελευταία χρόνια, με τη συγκυβέρνηση των ΑΝΕΛ, που απορεί η κυρία, η συνάδελφος στο πάνελ εδώ, γιατί ασχολούμαστε με τα εσωτερικά. Βεβαίως, κυρία Πανοπούλου, τα εσωτερικά μας είναι... Πουλάκη. Κυρία Παυλάκη. Πουλάκη. Συγγνώμη. Να σας πω. Κυρία Πουλάκη. Δεξιά πολιτική δηλαδή δεν είχαμε στη συγκυβέρνηση, για παράδειγμα... Πήγαμε σε εκλογές και ο κόσμος ψήφισε αλλαγή της πολιτικής, της συντηρητικής πολιτικής, για να φύγουμε από το μνημόνιο. Είχαμε όμως τότε με το κίνημα αλλαγής δεξιές πολιτικές, έτσι όπως το λέτε. Με το κίνημα αλλαγής εννοείται στη συγκυβέρνηση. Στη συγκυβέρνηση, Νέα Δημοκρατία Πασόκ. Κύριε Σπηλιόπουλε, το 2010 ψηφίσαμε το πρώτο μνημόνιο, γιατί το δίλημα που μπήκε στους βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Πασόκ ήταν ή θα ψηφίσουμε ή η χώρα θα καταρρεύσει και θα πάμε σε Brexit. Εμείς δεν έχουμε αλλάξει πολιτική. Βάλαμε το εθνικό πάνω, μάλιστα, από το κομματικό μας. Μάλιστα. Άλλοι ήταν, άλλα λέγαν τότε, άλλα υπερασπίζονται σήμερα, άλλοι οι πολιτικοί άσκησαν, συγκυβέρνησαν με την ακροδεξιά και μας λένε τώρα γιατί συγκυβερνήσαμε για να σώσουμε τη χώρα. Νιώθω πάντως ότι και οι βουλευτές του κινημάτου αλλαγής υποψήφοι, αλλά και των ανεξαρτήτων Ελλήνων, για διαφορετικούς λόγους βεβαίως, έχουν μια κοινή αναφορά. Ήταν κυβερνητικά κόμματα στη διάρκεια της κρίσης και μάλιστα ανεξάρτητοι Έλληνες και πολύ πιο πρόσφατα. Και μου ακούγεται λίγο περίεργα αυτή η αντιπολίτευση με ένταση και από τον κύριο Καμένο, αλλά και από τους ανεξάρτητους Έλληνες, όταν μέχρι χθες ήταν μαζί, συμπορεύονταν. Ο κύριος Τσίπρας είχε σπράξει μια φοβερή φιλοφρόνηση από τον κύριο Καμένο, είχε πει ο καλύτερος πρωθυπουργός της μεταπολίτευσης. Θα πάω λίγο στην παρατήρηση που κάνει εδώ η κυρία Κουρουπάκη. Για να πω για το χαρακτηρισμό του ακροδεξιού που προσπαθούν με πάρα πολύ κόπο εδώ και 3 χρόνια να μας αποδώσουν προκειμένου να μας εξουδετερώσουν. Ξέρετε, τα εμπελοποίηση είναι εύκολη. Δηλαδή θα πρέπει κάποια στιγμή να αποφασίσουμε αν το να σέβεσαι τη θρησκεία ή να θρησκεύεσαι είναι ακροδεξιό. Να αποφασίσουμε αν το να τηρήσεις παραδόσεις είναι ακροδεξιό. Έτσι. Να σέβεσαι τη σημαία, να σέβεσαι τις ένοπλες δυνάμεις, είναι ακροδεξιό. Μάλιστα. Λοιπόν, να έχεις κοινωνική πολιτική είναι ακροδεξιό. Γιατί το λέτε τώρα, προσπαθώ να το καταλάβω. Λέω γιατί απέδωσε τον χαρακτηρισμό, έχει αποδοθεί Πολάκης και θα πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσει να αποδίδεται. Θα μου πείτε, ο λαός θα το αποφασίσει και θα το δούμε στην κάλπη. Είναι αλλά... δεξιό κόμμα πάντως. Δεν είναι ακροδεξιό, αλλά δεξιό κόμμα είναι η Ανεξάρτητη. Είμαστε κεντροδεξιό. Έχουμε και τον κοινωνικό. Έχουμε και το κοινωνικό. Οι Ανεξάρτητοι Έλληνες είναι κεντρό, κυρία Πουλάκη. Μάλιστα, είναι κεντρό, γιατί αλλιώς θα μπορούσαμε να συναντηθούμε με το ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε κεντρό κορμό, έχουμε. Ποιος είναι ο κεντρός κορμός, κυρία Πουλάκη? Τον ΑΝΕΛ. Τι λέτε, θα με πείτε εμένα ακροδεξιά. Κύριε Πανούση, δεν σας λέω τίποτα. Μισό λεπτό, γιατί και εγώ είμαι στέλεχος των ΑΝΕΛ και αυτή τη στιγμή είμαι υποψήφια ευρωβουλευτής. Μπορείτε να μου πείτε το κεντρό, την κεντρό, θα με πείτε. Εγώ δεν το θεωρώ δεξιά. Δηλαδή, το να θέλουμε να προστατεύσουμε τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες είναι ακροδεξιό. Εδώ θα προσπαθήσουμε. Εγώ δεν έχω καμία αντίρρηση για τον όρο δεξιά. Δεξιά υπάρχει σε συντηρητική πλευρά, υπάρχει σε όλες τις κοινωνίες. Εγώ δεν σας λέω για αυτόν τον λόγο. Σας λέω το κεντρό κομμάτι σας ποιο είναι. Απλή ερώτηση. Θα σας πω
στελέχη όπως ο κύριος Γουρίδης, όπως ο κύριος Γουρίδης που είναι αντιπρόεδρος και δεν είναι μα αυτό ακριβώς. Συμφωνούμε. Συμφωνούμε. Είναι ο δεύτερος στην τάξη και αν μη τι άλλο δεν μπορεί κανείς να τον πει δεξιό. Έτσι. Αν μη τι άλλο. Ο νούμερο 2. Να συμφωνήσουμε κύριε Σπυλιόπουλε κάποια στιγμή ότι οι πράξεις χαρακτηρίζουν αυτούς που τις κάνουν. Οι μετακινήσεις χαρακτηρίζουν αυτούς που τις κάνουν. Τώρα που λέτε για μετακινήσεις. Έχετε χάσει πόσους βουλευτές έχουν πάει στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν τους έχουμε χάσει. Τους έχουμε γλιτώσει. Νομίζω ότι αυτό που είπατε είναι ένα από τα θέματα που έχουν ενδιαφέρον να κουβεντιάσει κανείς. Οι μετακινήσεις. Και το λέω γιατί είδα την MRB προχθές, όπου στο δικό σας ψηφοδέλτιο πρώτη ήταν η κυρία Κουντουρά. Και προσπαθώ να σκεφτώ, έχοντας κατά νου και την μεταγραφή του κυρίου Θοχαρόπουλου που πήρε μια ζηλευτή θέση. Έτσι, το Υπουργείο Τουρισμού είναι ένα elite Υπουργείο. Δεν έχει, είναι καθαρά χέρια, γραβάτα που κάμισο. Και το λέω αυτό γιατί αν ήμουν στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ θα ένιωθα πολύ δυσάρεστα. Σας εξομολογούμε ότι έχουν φτάσει από συντρόφους σας πολύ αρνητικά σχόλια για αυτές τις επιλογές, οι οποίες όμως περιορίζονται στο παρασκήνιο. Για το γεγονός ότι προκρίνονται σε θέσεις άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν βάλει πλάτη στο ΣΥΡΙΖΑ, ενώ στελέχοι με ιστορική παρουσία, έχοντας βάλει πλάτη όλα αυτά τα χρόνια, φαίνεται να μένουν απ' έξω. Είδα, ας πούμε, ότι ο κύριος Παπαδημούλης, αν ισχύσουν τον γκάλωπ αυτό, κινδυνεύει να είναι εκτός Ευρωκοινοβουλίου. Ένας άνθρωπος που έχει γράψει ιστορία και στο ΣΥΡΙΖΑ και στην Ευρωβουλή. Πώς το ακούτε εσείς, ένας δεξιός, δεν λέω εγώ ακροδεξιός, βουλευτής σήμερα να είναι επικεφαλής στην κούρσα των ευρωεκλογών στο ΣΥΡΙΖΑ? Ένα μικρό σχόλιο για όσους ακούστηκαν πριν και θα σας απαντήσω. Καταρχήν, οι συγκυβερνήσεις για εθνικούς λόγους που περιέγραψε η κυρία Κουρουπάκη, και δεν αναφέρουμε μόνο στην κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου, αλλά κυρίως αναφέρουμε στην κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου, έφεραν ένα μεγάλο ποσοστό εργαζόμενων στο δημόσιο σε διαθεσιμότητα και απολύσεις, mm-hmm. στους οποίους επανέφερε ο ΣΥΡΙΖΑ. Κατήργησαν τις συλλογικές συμβάσεις, τις οποίες επανέφερε ο ΣΥΡΙΖΑ. Μείωσε 25% τον κατώτατο μισθό, τον αύξησε 10% ο ΣΥΡΙΖΑ. Και μια σειρά άλλα μέτρα δεν χρειάζεται. Ο ΣΥΡΙΖΑ με τη συμμετοχή των ΑΝΕΛ. Ναι, προφανώς. Θέλω να πω ότι είχαμε μια κοινωνική καταστροφή και οικονομική καταστροφή με 25% μείωση στο ΑΕΠ σε μια χώρα σε καιρό ειρήνης. Θέλει λίγο προσοχή όταν μιλάμε για το τι συνέβη από εκεί και μετά. Άκουσα τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Αφήνω τα πολύ θετικά μέτρα, μπορεί να λέγονται προεκλογικό επίδομα όπως θέλετε. Εισφορά αλληλεγγύης. Δεν την επαναφέρει. Την περιορίζει και το 22 που θα έχουν ολοκληρωθεί τα μέτρα, όπως τα εξήγησε, θα είναι υψηλότερα από εκεί που ήταν το 14. Αφορολόγητο. Θα το ψηφίσει, είπε, όσο είναι ο ίδιος, δεν θα περικοπεί το αφορολόγητο. Όπως θα είναι, και συντάξεις, θα είναι χαμηλότερο από εκεί που το παραλάβει το 14. Δεν το φέρνει καν εκεί που το είχε πάρει. Ούτε το αλληλεγγύης, την εισφορά αλληλεγγύης, ούτε το ΕΚΑΣ, ναι. Θέλω να σας πω ότι ναι μεν, αλλά... Ξαναλέω ότι η χώρα βρέθηκε σε μια πολύ μεγάλη κοινωνική και οικονομική καταστροφή. Ξαναδείτε λίγο τα νούμερα. Στην Αμερική της μεγάλης καταστροφής, ας πούμε, της δεκαετίας του 20, δεν είχε τέτοια μείωση στο ΑΕΠ. Mm-hmm. Ήταν αδιανόητο αυτό που συνέβη. Είναι αδιανόητο. Είναι αδιανόητο. Είναι στιγμιαίο γεγονός. Είναι συνεχές. Και αν συμφωνήσουμε στην κρίση. Είναι συνεχές. Έγιναν λανθασμένες επιλογές από το πολιτικό προσωπικό. Υπάρχουν ευθύνες για το πώς φτάσαμε στην κρίση από την οικονομική ελίτ που μαζί με την πολιτική ελίτ διαχειρίστηκαν τα πράγματα όλα αυτά τα χρόνια και τα βλέπουμε νομίζω τώρα και τα βλέπουμε σε δικαστικό επίπεδο. Βεβαίως θα μιλάω για ελίτ. Για εκείνο που καθαρίζει και ξεχωρίζει τον λαό από την ελίτ είναι πολιτικές, κυρία Κουρουπάκη. Μάλιστα. Και όχι απλά λόγια που μπορούμε να λέμε. Αλλά για να έρθω στο ερώτημά σας για τον. Την κυρία Κουρουπάκη και γενικότερα την παρουσία των ξένων μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Θεωρώ ότι όποιος στρατεύεται σε ένα μεγάλο σχέδιο για την ανάταξη της χώρας, σε ένα μεγάλο σχέδιο για το παρόν και το μέλλον, που έχει αυτά τα χαρακτηριστικά τα οποία δημόσια διακηρύσσει ο Πρωθυπουργός, αλλά και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και αυτοί που αναφέρατε προηγουμένως, νομίζω ότι είναι θετική η συμβολή τους. Σε ένα τέτοιο μεγάλο σχέδιο ανθρώπων όπως και η κυρία Κουντουρά, όπως και ο κ. Θεοχαρόπουλος. Ο κ. Θεοχαρόπουλος άλλωστε έχει ξεχωρίσει τη θέση του σε πολλά ζητήματα. Δεν σας διακόψω πολιτικά, τι τους ενώνει? Η θέση τους. Δηλαδή, ότι θέλουν να βγουν στο ψηφοδέλτιο. Όχι, με συγχωρείτε. Υπάρχει μια πολιτική άποψη στην οποία υπάρχει. Αυτό διατυπωμένη τι αυτό. Ως πρόγραμμα ο ΣΥΡΙΖΑ. Το αυτό το δέχομαι. Σαν αυτό. Μα θεωρώ ότι και εσείς έχετε τοποθετηθεί
ως υποψήφιος στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας, γιατί ομονοείται σε ένα συγκεκριμένο ακριβώς. πρόγραμμα. Ακριβώς. Το ίδιο υποθέτω ότι ισχύει. Γιατί το στέλνετε από την κυρία Κουντουρά. Κοιτάξτε, η κυρία Κουντουρά εξελέγει με διαφορετική εντελώς παράταξη. Δεν έχει κάποια πολιτική διαφοροποίηση η οποία να την εντάξει στο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτά που συνέβησαν. Να το πω λίγο διαφορετικά. Έδωσα πολύ πυκνό πολιτικό χρόνο. Θέλω να σας πω το εξής. Θα είμαι πολύ σύντομος. Αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ακόμα εξουσία στο οποίο θα πάρει οποιονδήποτε θα μπορέσει να το διατηρήσει στην εξουσία και θα κατεβάσει στις ευρωεκλογές οποιονδήποτε μπορεί να του φέρει έστω και μία ψήφο. Αυτή τη στιγμή κανένα στο κοροπεί εκδήλωση πάνω, Λάμπρου, συγγνώμη. Ο υποψήφιος ευρωβουλευτής. Μπράβο, Κουντουρά και Πέτρος Κόκαλης. Ο άνθρωπος χωρίς πατέρα. Είναι αυτό έτσι όπως το λέτε. Άρα αν πει όχι, εγώ θα το δεχτώ από τον κύριο Πετρόπουλο. Εγώ δεν την ξέρω. Δεν την ξέρω την εκδήλωση. Θα μπορούσε να γίνει. Δεν έχω, εγώ δεν έχω κανένα θέμα με αυτό. Έχει κάποια πολιτική, έχει συνοχή αυτό το πράγμα. Σας εξηγώ το εξής. Υπάρχει ένα πολύ πυκνό πολιτικός χρόνος, ειδικά από το 10 και μετά. Οι άνθρωποι επαναδιατύπωσαν τις ταυτότητές τους, τις πολιτικές ταυτότητές τους, μεταξύ και ενδεχομένως και εσείς, και εμείς. Και πώς τοποθετείτε. Ακριβώς γιατί. Ακριβώς από το 2010 και μετά. Και ιδιαίτερα ένας πολύ πυκνός πολιτικός χρόνος που καθορίζει τη ζωή των ανθρώπων με βάση τα διακυβεύματα της περίοδου. Δεν μπορούμε τώρα να λέμε ότι. Υπήρχαν άνθρωποι που ήταν κάπου. Άλλωστε, ένα πολύ μεγάλο κομμάτι ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ. Παλιού Πασόκ, πλέον δεν θέλετε να βλέπετε το κοινό. Να ρωτήσω κάτι τον κύριο Πανούτσο. Επί προσωπικού, αλλά σύντομα, γιατί έχετε ήδη κάνει κρίση. Είμαι σαφής και το ξέρω. Θέλω να ρωτήσω, ποια είναι η σχέση με τη Νέα Δημοκρατία. Υπάρχει κάποια ιδεολογική συγγένεια. Ήσασταν κοντά στον χώρο. Εάν κάποιος μου πει ότι ήμουν σε οποιονδήποτε άλλο χώρο, θα το δεχτώ εκείνη τη στιγμή και θα φύγω από την Δημοκρατία. Αυτοπροταθήκατε ή σας έγινε πρόταση. Κοινή συμφωνία. Απλά και μόνο. Πιστεύω δηλαδή ότι εάν ο ΣΥΡΙΖΑ μείνει άλλα 4 χρόνια, ο κύριος Πρωθυπουργός, ο οποίος ευχαρίστησε το λαό για τις θυσίες, θα τον ευχαριστήσει ξανά για τις θυσίες. Τώρα, να πάω στην κυρία Κουρουπάκη, θα γυρίσω γιατί θα έχω κάποια ακόμη ερωτήματα να κάνω. Δεν πήρα όμως μία απάντηση πριν, γιατί δεν βλέπουμε το κίνημα αλλαγής να εμφανίζεται ότι να εμφανίζει μία δυναμική. Ακούω από πολλούς υποψήφιους, ανθυποψήφιους στην Ευρωβουλή από το κίνημα αλλαγής, σε συγκεντρώσεις που κάνουν στην περιφέρεια, να έχουν ικανό αριθμό, δηλαδή είναι καλές συγκεντρώσεις. Δεν φαίνεται όμως πουθενά αυτό στις δημοσκοπήσεις. Εντελώς διαφορετικό το κλίμα από το 2014 που είμαστε στους δρόμους και μας έβριζαν και μας έδιωχναν και με τη συμμετοχή κάποιων που τώρα είναι σε αυτό το χώρο, αυτοί που μας έβριζαν έχουν φύγει και έχουν πάει από μας που βριζόμαστε δηλαδή, έχουν πάει και τους βρίζουν τώρα. Τι δηλαδή, διαφορά έχει εκείνο το ΠΑΣΟΚ του 12, 13, 14 που συγκυβέρνησε στην 5η Δημοκρατία με αυτό που λέγεται σήμερα κίνημα αλλαγής. Έχει το διαφορές. Το κίνημα αλλαγής είναι ένα συνασπισμός κομμάτων, βασικό κορμό. Βασικό κίνημα αλλαγής λέγεται. Ναι, ποια είναι τα κόμματα. Τα κόμματα. Ο βασικός κορμός είναι το ΠΑΣΟΚ. Εγώ προέρχομαι από το ΠΑΣΟΚ, είμαι από το ΠΑΣΟΚ. Καλά κάνετε, δεν το λέω από αυτή την πλευρά. Δεν έχω άλλα κόμματα εκτός από το ΠΑΣΟΚ. Ποια είναι τα άλλα κόμματα, είναι οι κινήσεις πολιτών, είναι μέλη της ΔΙΜΑΡ, έχουμε πολιτικό συμβούλιο τον κύριο Μαργαρίτη, έχουμε τον κύριο Μεϊμάρογλου που προέρχεται από το ποτάμι, είναι κόμματα αυτά, είναι πολιτική χώρη. Κόμματα, ο κύριος Μεϊμάρογλου. Δεν ξέρω, έχετε ιδιαίτερη αντίληψη για το πώς συγκροτούν τα κόμματα, αλλά τέλος πάντων. Είναι στην ίδια λογική, έτσι, γιατί ούτε ο κύριος Θοχάρης είναι δημάρχη. Όχι. Είναι τέσσερις διασπάσεις από τότε. Πρέπει να αποφασίσουμε τι είναι κόμμα. Αν μονοπρόσωπο είναι κόμμα, εντάξει, πρέπει να αλλάξουμε ξανά τον όρο που το συγκροτούνται. Συμμαχία και του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά είναι πρόσωπα, είναι διάσπαρτα, ανεξάρτητοι Έλληνες, ΠΑΣΟΚ. Είναι συμμαχία πολιτικών συλλογικότητων, όπως παράδειγμα είναι ΔΙΜΑΡ πλειοψηφικά, όπως είναι η Γέφυρα, πολιτικέ συλλογικότητε. 15 διασπάσεις. Μα την πλειοψηφία τη ΔΙΜΑΡ. Εσείς μονοπρόσωπο, καλά που το είπατε. Τον κύριο Θαχαρόπουλο, έχετε κάποιον άλλο από τη ΔΙΜΑΡ. Στα κόμματα, ξέρετε, δεν ξέρω τι συμβαίνει στο ΠΑΣΟΚ, αποφασίζουν κεντρικές επιτροπές, τα συλλογικά του όργανα. Και η κεντρική επιτροπή πλειοψηφικά αποφάσισε να συνεργαστεί με τον ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα δεν φταίω γι' αυτό. Τι θα σας κάνω. Ελάτε, γιατί δεν έχουμε άπειρο χρόνο. Ελάτε, κύριε Κουρουπάκη, ολοκληρώστε το συλλογισμό σας. Έχω να πω ότι επανειλημμένως ο Γιώργος Παπανδρέου από το 2010 απίφθινε κάλεσμα στο ΣΥΡΙΖΑ και στον Αλέξη Τσίπρα να συνεργαστεί για το εθνικό. Πάνω σε αυτό που είπε ο κύριος Πετρόπουλος πριν.
Τότε, το 2010, που λέει ότι ετεροπροσδιοριστήκαμε και αλλάξαμε χαρακτηριστικά, κάποιοι από τους συντρόφους του, τους σημερινούς, ήταν στις πλατείες, ήταν αγανακτισμένοι, μας καθύβριζαν και περίμεναν πότε θα έρθουν στην εξουσία για να καταργήσουν τον ένφια, για να καταργήσουν το μνημόνιο με ένα άρθρο και ένα νόμο, πράγμα που δεν έγινε ποτέ και αναδείχθηκε η αναξιοπιστία του ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα λοιπόν συνεργάζονται με κάποιους ανθρώπους που πολύ σωστά είχαν ασκήσει πολιτική, ήταν σε κυβερνητικές θέσεις οι άνθρωποι που έχουν φύγει από το ΠΑΣΟΚ και είναι σε εσάς τώρα. Μάλιστα. Και αυτή τη στιγμή αυτά για τα οποία τους βρίζατε τότε τα λέει ο Αλέξης Τσίπρας, ο Πρωθυπουργός, και χειροκροτούν. Το χειροκροτούν οι άνθρωποι που έκαναν τα ίδια πράγματα και άσκησαν πολιτική και ήταν υπουργοί της κυβέρνησης Παπανδρέου και της κυβέρνησης Παπαδήμου. Κυρία Πουλάκη, ποιος είναι ο στόχος των ανεξαρτήτων Ελλήνων? Γιατί επίσης πρέπει να πω ότι τα δημοσκοπικά ευρήματα είναι πολύ αρνητικά για τους ανεξάρτητους Έλληνες. Να είστε σίγουρος ότι θα μας ανοιχνεύσει η κάλπη, και όχι μόνο θα μας ανοιχνεύσει η κάλπη, θα μας ανοιχνεύσει επαρκώς να έχουμε εκπροσώπηση στην Ευρωβουλή. Αλλά, το γεγονός ότι δεν κατάφερε ο κ. Καμένος να κάνει αυτό που είχε υποσχεθεί, ότι θα αποτρέψει τη Συμφωνία των Πρεσπών, θεωρείτε ότι είναι κάτι το οποίο είναι διαχειρίσιμο? Καθότι δεν κατάφερε, ήταν βασικό του στόχος. Το γεγονός ότι υπήρξαν αποστάτες και δεν το κατάφερε, δεν αφορά τον ίδιο, ούτε αφορά και το κίνημα των ανεξαρτήτων Ελλήνων. Από εκεί και πέρα, για μας οι πρέσπες δεν έχουν τελειώσει. Θεωρείτε ότι υπάρχει χώρος ακόμη και χρόνος? Βεβαίως. Γιατί καταρχάς, προκειμένου να μπουν μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία ένταξης στο ΝΑΤΟ, θα σας εξηγήσω, κύριε Πανούτσο, μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία της ένταξης στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα περάσουν 2 χρόνια. Σε αυτά δύο χρόνια, λοιπόν, θα περάσει για την ολοκλήρωση της ένταξης, ο συνολικός χρόνος παίρνει 2 χρόνια. Για μας, το διακύβευμα είναι ύψιστο και εθνικό. Δεν μπορούμε να αποδεχτούμε την παράδοση ούτε του όρου της Μακεδονίας, ούτε το θέμα της εθνικότητας, ούτε το θέμα της γλώσσας. Και θα κάνουμε το παν δυνατό και σε επίπεδο Ευρωβουλής, το οποίο δεν το λέει και κανείς, έτσι, να το επισημάνουμε, γιατί όλοι ασχολούνται με την εσωτερική, με την εσωτερική οικονομική κατάσταση, γιατί και δεν ασχολούνται με τις ευρωεκλογές. Από εκεί και πέρα, για μας το διακύβευμα είναι πώς η Ελλάδα, προκειμένου για τις ευρωεκλογές, θα ισχυροποιηθεί μέσα στην Ευρώπη. Μάλιστα. Αυτό οφείλει να είναι το διακύβευμα αυτών των ημερών και όχι τα κότερα, τα πουρα, τα μέτρα, τα υποφελή, τα οποία αφορούν άλλου τύπου πολιτική και πάντως όχι τις ευρωεκλογές. Πετάμε την μπάλα στην εξέδρα, κύριε Παναγιώτη. Θέλω να πω ότι πολύ επιδερμικά μιλάμε για τα θέματα της οικονομίας, γιατί αμέσως μετά το πάνελ που θα έχουμε θα έχει στόχο και επίκεντρο τα θέματα που αφορούν την οικονομία. Αλλά είναι ο τελευταίος κύκλος. Θα σας ζητήσω και επί προσωπικού να μου πείτε ποιο είναι το όραμά σας για την Ευρωβουλή. Όμως πριν, θέλω να μου πείτε, βρίσκεται ορθό, δίκαιο και σωστό μια εβδομάδα πριν τις εκλογές να δίνετε ένα επίδομα το οποίο δεν ξέρω πώς ονομάζεται, με μια μηχανία είδα να προσπαθεί κάποιος να το περιγράψει, πασχαλινό δώρο, πόδο Πάσχα, δώρο μετά το Πάσχα, θα το δίνουμε κάθε χρόνο τέτοια εποχή, ήταν λίγο αμήχανο. Αλλά νομίζω δεν έχει ξαναγίνει. Ίσως μόνο το Τριχίλιαρο στην Ηλία, όταν είχε γίνει μεγάλη φωτιά το 2007 από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας που κέρδισε τις εκλογές, αλλά ήταν στην Ηλία. Και τέλος πάντων είχε και ένα λόγο να δοθεί, γιατί ήταν μια τρομερή καταστροφή. Εδώ, 5 μέρες πριν τις εκλογές, πώς προέκυψε ένα επίδομα Πάσχα? Καταρχήν, ο προγραμματισμός των εκλογών είναι για τον Οκτώβριο. Των εθνικών εκλογών, οι οποίες καθορίζουν σε έναν βαθμό και ενδεχομένως την πολιτική. Έτσι. Άρα δεν μιλάμε σε έναν. Οπότε δεν αυστηρά, έχει προεκλογική. Δεν μιλάμε αυστηρά σε έναν αυστηρό προεκλογικό χρόνο. Παρότι προφανώς υπάρχουν διακυβεύματα και διλήμματα. Δεν είναι προεκλογικό χρόνο. Θα έλεγα λοιπόν. Καταρχήν δεν είναι 5 μέρες. Δεν ξέρω αν έχω χάσει καμία εβδομάδα. Αν έχω χάσει καμία εβδομάδα. Νομίζω ότι θα έξω κάτι. Είναι 20 του μήνα νομίζω θα δοθεί. Δεύτερον. Θα έπρεπε λοιπόν να παρακολουθήσουμε λίγο την πολιτική διακήρυξη γενικώς του ΣΥΡΙΖΑ για τέτοιου είδους ζητήματα, η οποία ξεκινάει ήδη από το Σεπτέμβριο και τη Διεθνή Έκθεση, και το πώς εξελίσσεται μια πολιτική αντίληψη, η οποία έφτασε να ολοκληρώνεται τώρα,
θα ολοκληρωθεί και το επόμενο διάστημα και που έχει αυτά τα χαρακτηριστικά. Όπως παράδειγμα, δεν ξέρω αν έγινε κατανοητό από τη συνέντευξη εκεί και όσα ανακοινώθηκαν ότι ουσιαστικά μειώνεται το πλεόνασμα από 3,5 σε 2,5. Ναι. Και επίσης, ένα δεύτερο το οποίο θέλω να πω είναι ότι είναι ξεκάθαρο ότι πρόκειται για μια μόνιμη παροχή. Αντί για ένα δώρο Χριστουγέννων, θα είναι δώρο Πάσχα. Και θα δίνεται μετά το Πάσχα κάθε χρόνο. Και θα δίνεται την ίδια περίοδο που θα δίνεται κάθε χρόνο. Αυτό είναι ένα κίνητρο και θα υπάρξει και νομοθετική πρωτοβουλία. Ναι, θα υπάρχει και νομοθετική πρωτοβουλία, όχι αργότερα. Έρχεται μέσα στην εβδομάδα για να ψηφιστεί. Εκείνο που μένει ως ερώτημα όμως να δούμε είναι αν ο κύριος Μητσοτάκης σκοπεύει να το συνεχίσει. Γιατί σήμερα αυτό που άκουσα εγώ είναι ότι δεν είναι αυτά τα πράγματα και αν δεν παράγει ηλικία και αν δεν ξέρω και τα λοιπά. Εγώ έχοντας υπόψη τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται τα πράγματα και την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας, είμαι σχεδόν βεβαίως. Πείτε μου δύο κουβέντες μόνο για την δική σας υποψηφιότητα. Ίσως πολλοί δεν σας γνωρίζουν, έχετε μια μεγάλη εμπειρία στο συνδικαλιστικό κίνημα. Για να κάνουμε δύο κουβέντες. Μην αμήχανο να μιλάει κανείς για τον εαυτό του. Δεν είναι για λόγους, μητροφοσύνης, σας διαβεβαιώ. Θεωρώ ότι είμαστε 42 εξαιρετικοί άνθρωποι σε ένα εξαιρετικό ψηφοδέλτιο για τις ευρωεκλογές. Η δική μου συνεισφορά έγκυται στην παρουσία ανθρώπων που ασχολούνται με τις συλλογικές μορφές οργάνωσης της μισθωτής εργασίας, με τους ανθρώπους των συνδικάτων, οι οποίοι είναι ιδιαίτερα κρίσιμοι και στην ελληνική και στην ευρωπαϊκή πραγματικότητα, ιδιαίτερα όταν εφαρμόζονται πολιτικές λιτότητας και στέρησης από στέρηση των εργασιακών δικαιωμάτων. Κύριε Πανούτσο, δύο κουβέντες για τη δική σας την υποψηφιότητα, η οποία είναι για τις εθνικές εκλογές, όποτε και αν γίνουν. Ο αθλητισμός είναι μέσα στο πακέτο αυτής της υποψηφιότητας, δηλαδή έχετε κουβεντιάσει με τον κύριο Μητσοτάκη ότι θα μπορούσατε να είστε χρήσιμοι. Όχι εντελεχώς, θα σας πω όμως τη λογική, ότι αυτή τη στιγμή έχουμε ένα Υπουργείο που λέγεται, κατ' όνομα είναι Υπουργείο Αθλητισμού, στην πραγματικότητα είναι Υπουργείο Πρωταθλητισμού. Mm-hmm. Χρειάζεται να πάμε σε μια διαφορετική γραμμή να αθλούνται άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν τις δυνατότητες πρωταθλητισμού και να δημιουργηθούν υποδομές για αυτό το πράγμα, το οποίο σημαίνει και χώρους και άτομα τα οποία θα απασχοληθούν πάνω σε αυτό. Μας χρειάζεται αθλητισμός, όχι πρωταθλητισμός. Όχι να χειροκροτάμε μπροστά στην τηλεόραση, αλλά να δούμαστε εγώ και εσείς ακόμα. Μάλιστα. Κυρία Κουρπάκη, να ακούσω και τη δική σας υποψηφιότητα με δύο κουβέντες. Ναι, έχετε μεγάλη προϋπηρεσία στο ΠΑΣΟΚ. Είστε από τα στελέχη τα οποία έχουν μακρά θητεία. Αυτές οι ευρωεκλογές τι διαφορά έχουν για τη δική σας υποψηφιότητα σε σχέση με τις προηγούμενες? Ένα μικρό σχόλιο θα πω πρώτα πάνω σε αυτό που είπατε πριν με τον κύριο Πετρόπουλο, ότι αυτό το επίδομα είναι επίδομα ευρωεκλογών. Είναι σαφές ότι ο κύριος Τσίπρας κινείται στη λογική του 10 σας παίρνω, ένα σας δίνω πίσω. Και εδώ βάζω τελεία για να πω γιατί δεν έχουμε χρόνο. Πείτε μου δύο κουβέντες για εσάς. Θεωρώ το ότι πηγαίνουμε σε ευρωεκλογές το 2019 στην Ελλάδα. Και ότι η Ελλάδα είναι ισότιμο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτό ισχύει και είναι πραγματικότητα επειδή η κοινοβουλευτική ομάδα του 2009-2012 έβαλε πλάτη και κράτησε τη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μάλιστα. Μέλος της κοινοβουλευτικής ομάδας αυτής ήμουν, θεωρώ με συνέπεια και συνέχεια ότι συνεχίζω να δίνω τον αγώνα για το κίνημα αλλαγής, για το ΠΑΣΟΚ, για την Ελλάδα, για την Ευρώπη. Να ακούσω και την κυρία Πουλάκη για τη δική της πια υποψηφιότητα, τη δική της εμπειρία σε αυτές τις ευρωεκλογές. Είναι η πρώτη φορά επί της ουσίας. Θέλω να πω τι θα κάνω, θα δώσω παραδείγματα τι θα κάνω και τι δεν θα κάνω. Δεν θα ψηφίσω διατάξεις κατάργησης του 8ωρου και του 48ωρου, όπως ψήφισαν οι ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας για τους φορτηγατζίδες σε διάταξη στο κοινοβούλιο, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Mm-hmm. Δεν θα πω όχι στη γενοκτονία των ποντίων, όπως είπαν οι Έλληνες ευρωβουλευτές και της Νέας Δημοκρατίας. Δεν θα απουσιάζω από την Ευρωβουλή όταν ψηφίζεται ένα ψήφισμα για τη γενοκτονία των ποντίων. Δεν θα πω όχι, όχι μόνο δεν θα πω όχι, αλλά θα προσπαθήσω σε εθνικό επίπεδο, σε συντονισμό, να έρθει το θέμα των γερμανικών αποζημιώσεων. Και ένα τελευταίο. Πρέπει επιτέλους να ομονοήσουμε εθνικά. Πρέπει επιτέλους εθνική αντιπροσωπεία, ευρωβουλευτές, και μαζί και με τους Κυπρίους αδελφούς να έχουμε μια κοινή εθνική στρατηγική. Και γι' αυτό, αλλά και για να λογοδοτούν οι Έλληνες ευρωβουλευτές οι οποίοι ψηφίζουν εκεί μακριά στα Βρυξέλλας και νομίζουν ότι κανένας δεν τους βλέπει. Σας ευχαριστώ θερμά. Αγαπητέ κύριε Πετρόπουλο, κύριε Πανούτσο, κυρία Κουρουπάκη, κυρία Πουλάκη, όλους σας ευχαριστώ θερμά. Καλή δύναμη, καλή επιτυχία. Νομίζω ότι ειδικά για τους ευρωβουλευτές ο χρόνος είναι πολύ λίγος πια και νομίζω η προσπάθεια... Είναι παραπάνω από 5 μέρες πάντως. Μεγιστοποιείται, ναι. Να είστε καλά. Ένα μικρό διάλειμμα και αμέσως μετά θα μιλήσουμε για την οικονομία. Θα είναι ο κύριος Τρίφων Αλεξιάδης,
ο οποίος είχε διατελέσει αναπληρωτής υπουργός οικονομικών, ένας πολύ καλός γνώστης των θεμάτων που αφορούν την οικονομία, θα είναι ούτως ή άλλως και υποψήφιος βουλευτής με το ΣΥΡΙΖΑ, η κυρία Νικολάου από τη Νέα Δημοκρατία και ο κύριος Κωνσταντινίδης από το Ποτάμι. Νομίζω θα σας βοηθήσουμε να καταλάβετε, ακούγοντας διαφορετικές απόψεις, τι σημαίνει το πακέτο των μέτρων που εξαγγέλθηκε από την κυβέρνηση. Σας είπα λοιπόν ότι νωρίτερα δεν δώσαμε ιδιαίτερη έμφαση και δεν μπήκαμε σε βάθος στα ζητήματα που αφορούν την οικονομία, κυρίως για το πακέτο, τα δύο πακέτα μάλλον των εξαγγελιών που έκανε ο Πρωθυπουργός τα προηγούμενα 24 ώρα. Νομίζω θα το κάνουμε τώρα, συνυπολογίζοντας και τις υπόλοιπες παραμέτρους που αφορούν την οικονομία. Οι προσκεκλημένοι μας νομίζω θα μας βοηθήσουν. Ο κύριος Τρίφων Αλεξιάδης, αποδεδειγμένα έχει την εμπειρία, έχει διατελέσει υπουργός. Ευχαριστώ για την πρόσκληση, να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ και χαίρομαι πολύ που είστε μαζί μας. Θα είστε και υποψήφιος ούτως ή άλλως στις επικείμενες εθνικές εκλογές με το ΣΥΡΙΖΑ στον Πειραιά. Ε? Οι εκλογές αργούν, όταν έρθει εκείνη η ώρα θα δούμε που θα είμαστε. Περιμένετε τώρα, το αργούν, ας το δούμε, ας το επιβεβαιώσουμε. Στην πολιτική οι προβλέψεις συνήθως γίνονται από αυτούς που πέφτουν έξω. Οπότε ας μην τα κινδυνεύσουμε. Β' Πειραιά, κύριε Αλεξιάδη. Στον Πειραιά μένω και εκεί κατοικώ και εκεί είναι τα ενδιαφέροντά μου. Και είστε και Ολυμπιακός. Δεν μπορείς να είσαι στο γυμνάσιο Κορδάλου τίποτα άλλο από Ολυμπιακός. Η κυρία Σοφία Νικολάου είναι υποψήφια βουλευτής στην Α Αθήνας. Η κυρία Νικολάου μπορεί να μην έχει διατελέσει βουλευτής, αλλά έχει μια πολύ σημαντική παρουσία στα κοινά, δηλαδή με την επιστημονική της ιδιότητα κυρίως. Και νομίζω ότι αυτό σας έφερε και πιο κοντά στην πολιτική. Γιατί το γεγονός ότι μια σειρά από ζητήματα. Είστε νομικός. Δικηγόρος, ας πούμε, κυρίως στο φορολογικό δίκαιο, εν γέννη οικονομικό δίκαιο. Ναι. Είμαι και μέλος του τομέα οικονομικών στη Νέα Δημοκρατία. Mm-hmm. Βέβαια, δεν είχα μπλακεί ποτέ με την πολιτική, έτσι, ούτε σε κανένα επίπεδο, ούτε σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης. Όχι, εννοώ ότι δεν έχω πείρα πάνω σε αυτά τα πράγματα. Κατά τα άλλα, φυσικά η δραστηριότητά μου είναι μεγάλη όσον αφορά. Και θα είναι μαζί μας πολύ λίγο ο κύριος Γιάννης Κωνσταντινίδης. Είναι από το Ποτάμι, είναι υποψήφιος ευρωβουλευτής, είναι καθηγητής ο ίδιος στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης. Είναι καθοδόν, με ειδοποιούν ότι σε πολύ λίγο θα είναι μαζί μας. Λοιπόν, ας κάνουμε καταρχήν, νομίζω το αυτονόητο, μια αποτίμηση, κύριε Υπουργέ, όσων ακούσαμε από τον Πρωθυπουργό. Επιγραμματικά θα πω ότι είναι ουσιαστικά δύο πακέτα. Ένα πακέτο που αφορά το 2019 που είναι άμεσο. Είναι αυτό το προεκλογικό, το είπε ο κ. Μητσοτάκης, επίδομα. Είδα μια αμηχανία, πώς θα το ονομάσει ο ΣΥΡΙΖΑ, έπανε δώρο Πάσχα, θα το δίνουμε κάθε χρόνο τέτοια εποχή. Αυτό πάντως, το οποίο είναι γύρω στα 800 εκατομμύρια. Και οι μειώσεις των ΦΠΑ στην εστίαση και στο τρόφιμο, και είναι και το πακέτο του 20, το οποίο είναι και το πιο μεγάλο πακέτο, το οποίο έχει μια σειρά από θέματα, ξεκινώντας από το ότι θα απονομοθετηθεί η κατάργηση του φορολόγητου, μέχρι εισφορές αλληλεγγύης, μέχρι πολλά. Ας κάνουμε μια γενικότερη αποτίμηση. Χωράνε στην οικονομία καταρχήν όλα αυτά? Κοιτάξτε, ακριβώς επειδή δεν είναι προεκλογικού μέτρου τα μέτρα αυτά, προεκλογικού χαρακτήρα τα μέτρα αυτά, αλλά είναι μέτρα μόνιμου χαρακτήρα, γι' αυτό και είναι μέτρα μελετημένα και μέτρα τα οποία ανταποκρίνονται στις δημοσιονομικές δυνατότητες της χώρας. Mm-hmm. Και επειδή, δόξα τω Θεώ, θα μπορέσουμε μέχρι τις εκλογές, εμείς οι πολίτες που παρακολουθούμε την προεκλογική αντιπαράθεση, να καταλάβουμε το τι λέει το ένα κόμμα και το τι λέει το άλλο κόμμα, εμείς με σαφήνεια καταθέσαμε τις προτάσεις μας στον ελληνικό λαό. Είμαστε πολύ ευτυχείς και για τα όσα ανακοίνωσε το Οικονομικό Επιτελείο την προηγούμενη Κυριακή και για τα όσα είπε ο Πρωθυπουργός την Τρίτη. Αλλά κυρίως είμαστε πάρα πολύ ευτυχείς για τα όσα ανακοίνωσε σήμερα ο κ. Μητσοτάκης. Ναι. Χωρίς καμία, διάθεση αντιπαράθεσης με τσιτάτα ή με τίτλους, αλλά θέλω αντιπαράθεση πολιτικής ουσίας, διότι ο πολίτης θα μπορέσει να καταλάβει τι ακριβώς λέμε εμείς. Και το τι λέει ο κύριος Μητσοτάκης. Πού στέκεστε σε αυτά που είπε ο κύριος Μητσοτάκης, γιατί το λέτε? Κοιτάξτε, επειδή η κυρία Νικολάου είναι δυναμική και γνώστρια των πραγμάτων της οικονομίας, αν συγκρίνετε για παράδειγμα στον τομέα της οικονομίας την πρόταση για τη μείωση του έμφυα που έχουμε φέρει εμείς και την πρόταση για τη μείωση του έμφυα που έχει φέρει η Νέα Δημοκρατία, θα δείτε ακριβώς ποια είναι η διαφορετική λογική των δύο κομμάτων. Αλλά σε ό,τι αφορά τις σημερινές εξαγγελίες, εγώ θέλω να σταθώ κυρίως αυτό που είπε με μεγάλο ενδιαφέρον το άκουσα ο κ. Μητσοτάκης για τις 7 μέρες εργασία, όπου εμείς κάνουμε μια προσπάθεια για επανάκτηση των εργασιακών δικαιωμάτων και για αποκατάσταση των προβλημάτων που δημιουργηθήκαν τα μνημονιακά χρόνια. Από την άλλη πλευρά υπάρχει αυτή η τάση.
Ευτυχώς λοιπόν ο πολίτης θα μπορέσει να συγκρίνει το ποιες είναι οι δύο διαφορετικές προτάσεις και να αποφασίσει το τι Ευρώπη θέλουμε, μάλιστα, το τι Δημάρχους θέλουμε, το τι Περιφέρεια θέλουμε. Μάλιστα. Μένω στο ότι δεν είναι προεκλογικού χαρακτήρα και ομολογώ το ακούω με λίγο έκπληξη, γιατί θα δοθεί ένα επίδομα 5 μέρες πριν τις εκλογές. Δηλαδή και να μην θέλατε να είναι προεκλογικού χαρακτήρα, φωνάζει από μόνο. Όταν το δίνεις 5 μέρες πριν τις εκλογές, να εξηγήσουμε όμως χρονικά το γιατί. Διότι έπρεπε να κλείσει, έπρεπε να κλείσει η χρονιά, έπρεπε να πάρουμε τα ανάλογα πιστοποιητικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι αυτά γίνονται με μια πιστοποίηση, έπρεπε η Ελστάτ να βγάλει συγκεκριμένα στοιχεία, έπρεπε να γίνουν διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι δεν είμαστε μνημόνια, είμαστε όμως μέσα στην Ευρώπη να τα συζητάμε. Και τώρα έκλεισε αυτός ο κύκλος. Και έχουμε μπροστά μας συγκεκριμένα μέτρα μόνιμου χαρακτήρα. Έτυχε λοιπόν, αν, λέτε. Μισό λεπτό, κύριε Σπίλιο. Αν ο καυγάς είναι το αν είναι προεκλογικού χαρακτήρα ή όχι, να μην διαφωνήσουμε εκεί. Εκεί που πρέπει να δούμε είναι ότι αυτά τα μέτρα είναι θετικά ή όχι για τους πολίτες. Να ρωτήσω κάτι. Γιατί δεν το δώσατε τα Χριστούγεννα όπως το κάνατε όλες τις χρονιές, το 16, το 17, πολύ το 18. Απλή, πολύ για απλή απάντηση. Αφού βγαίνουν... τα Χριστούγεννα δώσαμε μέχρι τέλος του χρόνου αυτά, ναι, που ήταν να δώσουμε για το 18, ναι, διότι ήταν αφορούσαν τα οικονομικά του 18, κάθε του 19, χρόνο. Του 19, επειδή πλέον είμαστε σε μια νέα περίοδο και επειδή έχουμε άλλες δυνατότητες στην οικονομία, δώσαμε. Και μέχρι τέλος του χρόνου, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, θα έχουμε και άλλο πακέτο μέτρων που θα αφορά, ναι, μόνο το 19. Το 20. Ενώ αυτά τα μέτρα είναι μόνιμο χαρακτήρα που να καλησπερίσω και να ευχαριστήσω που είναι μαζί μας τον κύριο Γιάννη Κωνσταντινίδη, υποψήφιος ευρωβουλευτής από το Ποτάμι. Καλώς ήρθατε, σας ευχαριστώ πολύ. Καλώς που είστε μαζί σας βρίσκω. Μας. Παρακαλώ, κύριε Νικολάου, νομίζω ότι δεν χρειάζεται να επαναλάβω το ερώτημα. Κάνουμε μια κριτική στις εξαγγελίες. Όσα είπε ο κύριος Αλεξιάδης. Είναι φυσικά και προεκλογικό το επίδομα, ακριβώς γιατί είναι 5 μέρες πριν τις εκλογές, αλλά έχει και σημασία για ποιο είναι ο χρόνος που επιλέγει ο κύριος Τσίπρας να τα εξαγγείλει, όταν έχει προηγηθεί υπόθεση Πετσίτη, όταν έχει προηγηθεί το ατόπιμα του Πολάκη με το Στέλιο του Κυμπουρόπουλο, όταν έχει προηγηθεί κυρίως, γιατί νομίζω ότι εκεί έχασε τον έλεγχο ο κύριος Τσίπρας, το ξεδιάντροπο ταξίδι του με το υπερπορτελές σκάφος κυρίας... Αποτελείται είναι η ατζέντα στη μέση και η αλλαγή της ατζέντας. Σαφές δεν είναι. Γιατί το να κάνει διακοπές λίγες μέρες μετά την τραγωδία στο Μάτι, και ενώ μετρούσαμε θύματα και ψάχναμε αγνοωμένους, θεωρώ ότι τον έφερε σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Έπρεπε να αλλάξει την ατζέντα. Και αυτός είναι ο λόγος ακριβώς που εξήγηλε αυτά, ας πούμε, τα μέτρα, που δεν λέει ότι είναι επίδομα. Δεν ξέρω, κύριος Αλεξιάδης, να μας εξηγήσει. Θα το δίνει κάθε χρόνο. Θα το δίνει κάθε χρόνο τέτοια εποχή, είπε. Άρα, αν είναι σύνταξη, είναι σύνταξη, κύριε Αλεξιάδη. Ναι, είναι σύνταξη. Είναι κάθε, άρα, είναι φορολογείται, κάθε χρόνο. Άρα φορολογείται, έχει φόρο υπερηγείας, φορολογείται στο εισόδημα. Σωστά. Κοιτάξτε, να μας τα εξηγήσετε αυτά. Περιμένω τελικά. Εγώ την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας ώστε να καταργήσουμε και το φόρο εισοδήματος. Να σας τα πω όλα αυτά. Σύνταξη δεν μπορεί να είναι, διότι θα έπρεπε να δώσει 2,4 δις. Και όχι 800 εκατομμύρια που δίνει το 2019. Ξέρετε κάτι, πήρα το κομπιουτεράκι τώρα που το λέτε. Τα 800 εκατομμύρια, αν το διαιρέσετε δια 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχους, βγαίνει 320 ευρώ. Τόσο είναι. Δεν μπορεί να είναι. Ή θα είναι 320 ευρώ το μέσο, ή θα είναι περισσότερο από 800 εκατομμύρια. Ναι. Δεν γίνονται και τα δύο. Δεν είναι για όλους το ίδιο ποσό. Αλλά δεν θέλω να διακόψω. Το μέσο είναι 320 πάντως. Δεν είναι για όλους το ίδιο ποσό. Άλλους είναι 100%. Ξεκάθαρα είναι ένα δωράκι σε κάποιους και το βαφτίζεται σύνταξη για να θεωρούν συνταξιούχοι, να ξεχάσουν μάλλον όλες αυτές τις περικοπές που έχουν υποστεί όλα αυτά τα χρόνια. Με τον νόμο Κατρούγκαλου, που χάθηκε ποσοστό 35 και 45% στις κύριες και στις υπουργικές συντάξεις, να ξεχάσει το ΕΚΑΣ, το οποίο καταργείται τέλος του 19, σταδιακή κατάργησή του, το οποίο στήχησε στην τσέπη των συνταξιούχων 900 εκατομμύρια. Και έρχεστε και μας λέτε ότι θα δώσουμε σε αυτούς τους συνταξιούχους 800 εκατομμύρια και τα ξεχνάμε όλα. Ξεχνάμε τις συντάξεις αναπηρίες που μειώθηκαν με εσάς. Να ακούσω και ένα γενικό σχόλιο. Συγγνώμη, αν μου επιτρέπετε, επειδή μίλησε για τον ΕΝΦΙΑ και το τι πρόκειται να κάνει η Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία μιλάει για μείωση του ΕΝΦΙΑ 30% οριζοντίως. Όχι όπως έκανε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Είπε, μειώνω τον ΕΝΦΙΑ 30%, αλλά μεταβάνει τα 100 ευρώ, που σημαίνει 22 ευρώ μείωση σε κάθε ιδιοκτήτη. Μάλιστα. Να ακούσω και τον κύριο Κωνσταντινίδη, έτσι, ένα γενικότερο σχόλιο για τα μέτρα. Λέμε κατά πόσον είναι θετικό το γεγονός ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα πακέτο για τους, για μια μεγάλη κοινωνική ομάδα, περισσότερο από 2 εκατομμύρια συνταξιούχους, αν είναι προεκλογικού χαρακτήρα και αν είναι μια θετική κίνηση για την κοινωνία.
Θα σας δώσω ένα ερευνητικού χαρακτήρα δεδομένο εξαιτίας και της ιδιότητάς μου ως καθηγητή εκλογικής κοινωνιολογίας. Ξέρετε, η οικονομική κατάσταση της χώρας ή η προσωπική οικονομική κατάσταση είναι όντως ο υπαριθμόν ένα παράγοντας διαμόρφωσης εκλογικών προτιμήσεων σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία. Ωστόσο, θα έλεγα κάτι που ίσως δεν έχει συζητηθεί έτσι στην δημόσια ατζέντα. Είναι η οικονομική κατάσταση της χώρας, εκείνη η οποία φαίνεται να μετρά περισσότερο από την οικονομική κατάσταση την προσωπική, mm-hmm. στα μάτια των εκλογέων. Τη στιγμή της κάλπης, ναι. θέλω να πω. Υπ' αυτή την έννοια, ακόμη και αν βελτιωθεί, εγώ να πάρω ως δεδομένο ότι θα βελτιωθεί η οικονομική κατάσταση του Χ νοικοκυριού εξαιτίας mm-hmm. των Χ χρημάτων που θα αυξηθούν στον προϋπολογισμό του ή τέλος πάντων στον κουμπαρά του. Δεν είναι αυτό το κρίσιμο μέγεθος, ξέρετε. Οι ψηφοφόροι, θέλω να πω, ακόμη και αυτοί που θα ευνοηθούν, έχουν μια πολύ καθαρή εικόνα για την κακή κατάσταση της οικονομίας. Με άλλα λόγια, ξέρουν ότι ο διπλανός τους, ο παραδιπλανός τους, ο γείτονας, ο συγγενής τους, δεν περνά καλά. Ναι. Άρα λοιπόν, ακόμη και αν θεωρήσουμε ότι τα χρήματα είναι πολλά, τα χρήματα είναι αρκετά, δεν θα έχει την επίπτωση που περιμένουμε. Έτσι λένε τα βιβλία. Η εντύπωση πάντως που έχουμε με πολύ εμπειρικό τρόπο, γιατί εσάς είναι το αντικείμενο της επιστήμης σας, mm-hmm. η στατιστική και η μετρήση κοινής γνώμης, είναι ότι όταν λέμε η οικονομία είναι το διακύβευμα, θεωρούμε ότι είναι η τσέπη του καθενός. Δεν είναι, λέτε. Όχι, γιατί ειδικά τώρα, ξέρετε, που είναι πολύ καθαρό στα μάτια του μέσου εκλογέα, πώς είναι και οι άλλοι άνθρωποι. Ναι, αυτό όμως που τώρα δεν είναι δηλαδή η κυβέρνηση ως επικοινωνία και τα στοιχεία που επικαλείται, και ο κύριος Αλεξιάδης θα σας τα πει, ότι υπάρχει μια σαφέστατη βελτίωση της οικονομικής κατάστασης στη χώρα, της οικονομίας μας γενικότερα. Έχουμε ανάπτυξη, έχουμε μείωση της ανεργίας, έχουμε. Οπότε. Πάλι έκτισε μια σύγκρουση με αυτό. Όταν μιλάμε για εκλογική προτίμηση, ωστόσο, θα πρέπει να έχουμε στο νου μας ότι όλα είναι υποκειμενικά. Εγώ και εσείς μπορεί να συμφωνούμε ότι η οικονομία πηγαίνει πολύ καλά. Mm-hmm. Αν στα μάτια των ψηφοφόρων δεν είναι αυτό ορατό, τότε αυτή είναι η αλήθεια με την οποία θα πάνε στην κάλπη. Τι θέλω να πω με αυτό. Τα χρήματα μπορεί να έρθουν σήμερα. Ο χρόνος αφενός είναι λίγος και αφετέρου δεν είναι το χ ποσό που θα έρθει παραπάνω στον κουμπαρά τους το σημαντικό. Είναι το αν αυτό θα αλλάξει την καθημερινότητά τους. Δηλαδή θα μπορούν πια να πηγαίνουν την Παρασκευή στην ταβέρνα. Mm-hmm. Θα μπορούν να πάνε ένα Σαββατοκύριακο εκδρομή mm-hmm. το φετινό mm-hmm. καλοκαίρι, ενώ δεν πήγαιναν το περσινό. Μόνο αν αισθανθούν αυτή τη διαφορά. Αλλιώς κανένας δεν κάθεται να λέει 322 ευρώ συν 124 ίσον 448. Μάλιστα. Άρα λοιπόν είναι μια αίσθηση που χρειάζεται και χρόνο για να αναπτυχθεί, αλλά και έτσι πιο χειροπιαστά στην καθημερινότητά τους, ξαναλέω. Κύριε Υπουργέ, πείτε μου σας παρακαλώ τώρα. Διαβάζω έναν αντίλογο που λέει ότι ο τρόπος που θα κάνει τη διαχείριση η κυβέρνηση, δηλαδή όχι 3,5 πλεόνασμα πια, 2,5 και από το απόθεμα που έχουμε από το μαξιλάρι, 5,5 δις θα τα βάλουμε στην άκρη. Ακούω ότι γενικώς έχει αρχίσει μια γκρίνια. Υπάρχει περίπτωση να μπει φρένο απ' έξω ή είναι δεδομένο ότι η κυβέρνηση δεν κολλείεται από πουθενά και από κανέναν στα νομοθετήσεις? Θα σας απαντήσω, μετά. Αλλά μια κουβέντα μόνο για το προηγούμενο. Θεωρώ ότι στην προεκλογική περίοδο πρέπει να βρίσκουμε και πού συμφωνούμε όσοι είμαστε στο τραπέζι. Εγώ συμφωνώ απολύτως ότι είναι η οικονομία αυτή η οποία θα κρίνει. Μάλιστα. Και είναι το τι ακριβώς καταλαβαίνει ο πολίτης στην τσέπη του. Και ακριβώς ο πολίτης καταλαβαίνει ότι στην τσέπη του, αν συγκρίνει το τώρα με το 2014, υπάρχει διαφορά. Μάλιστα. Ένα στοιχείο μόνο θα πω, μπορούσα να πω πάρα πολλά. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, τον Μάρτιο του 2019 είχαμε αύξηση των καταθέσεων από επιχειρήσεις και από νοικοκυριά 1,3 δις. Μάλιστα. Αυτό δείχνει μια διαφορετική πορεία της οικονομίας σε σχέση με το παρελθόν. Είναι όμως λιγότερο από ό,τι ήταν το 2014. Και πώς εξηγείται να είναι λιγότερο το έλλειμμα στα ταμεία 380 εκατομμύρια το πρώτο δίμηνο του 2019. Έλλειμμα στα ταμεία δεν υπάρχει. Διότι αν πάρετε τα στοιχεία. 380 εκατομμύρια έλλειμμα. Ακούστε με. Παρουσιάστηκε το πρώτο δίμηνο του 2019. Τη Τράπεζα τη Ελλάδο. 762 από επιχειρήσεις, 519 από νοικοκυριά, αύξηση καταθέσεων. Mm-hmm. Σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2014, είναι επιστημονικής φαντασίας η διαφορά, είναι χαοτική η διαφορά. Είναι περισσότερα τώρα από ότι βεβαίως, ήταν το 2014 στην τράπεζα. Βεβαίως. Όχι ως σύνολο. Α, ως σύνολο λέω. Όχι ως σύνολο, ως αύξηση μέσα σε ένα μήνα. Ναι, είναι το επιχείρημα σε κάποιους ότι η οικονομία δεν πάει καλά. Ο κόσμος βλέπει. Ήταν αρκετά δισεκατομμύρια περισσότερα στις τράπεζες. Ο κόσμος βλέπει. Το 2014 όχι, διότι είχε γίνει ήδη η έξοδος. Μετά ήρθαν τα capital controls, τα λοιπά. Αυτή είναι μια μεγάλη κουβέντα. Σε σχέση με την οικονομία, αυτό που βλέπουμε στην οικονομία είναι ότι με αργά και σταθερά βήματα οι οικονομικοί δείχτες γίνονται πιο θετικοί και ο κόσμος καταλαβαίνει αυτό το πράγμα και στην καθημερινότητά του. Σε ό,τι αφορά όμως αυτό που είπατε για το αν θα υπάρχουν ή όχι αντιδράσεις. Βεβαίως και οι ευρωπαϊκοί θεσμοί, γιατί είμαστε μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, mm-hmm. έχουν τις δικές τους απόψεις. Ναι. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι ένας ουδέτερος πολιτικός
οργανισμός, ένας πολιτικός οργανισμός με συγκεκριμένη πολιτική ατζέντα. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι από εκεί υπάρχουν κάποιες άλλες προσεγγίσεις, αλλά με διάλογο με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, μέσα στη λογική ότι είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά δεν είμαστε πλέον σε μνημονιακή περίοδο, όπου έπρεπε να εγκρίνουν την πολιτική μας. Εμείς τώρα έχουμε συγκεκριμένους στόχους και συζητάμε μέσα στα πλαίσια αυτών των στόχων πώς το καλύτερο οπότε περιμένετε το καλώς έχει από τους. Όχι, από δεν τους περιμένουμε θεσμούς. Το καλώς έχει που περιμέναμε μέχρι να τελειώσει η βάρβαρη μνημονιακή περίοδος που είχαν οδηγήσει άλλη τη χώρα. Τώρα είμαστε σε μια φάση διαλόγου. Κουβεντιάζουμε, αλλά οι τελικές αποφάσεις της ελληνικής κυβέρνησης. Αυτό βέβαια είναι κάτι που ανησυχεί άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, η οποία να σας θυμίσω ότι πριν από λίγους μήνες λέγαν μη τυχόν και μειωθούν οι συντάξεις και χαλάσει το πρόγραμμά μας. Τώρα φοβούνται μη τυχόν και γίνει κάτι με τα φορολόγια και χαλάσει το πρόγραμμά τους. Μάλλον θα χρειαστεί να το ξανατυπώσουν. Τώρα που λέτε για το αφορολόγητο θα ρωτήσω αμέσως μετά την κυρία Νικολάου, αλλά μπαίνω στον πειρασμό. Διάβαζα μια δήλωση του κ. Βαρουφάκη, υπουργό Οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίο έλεγε ότι ο Τσίπρας ούτε στο 14 δεν μπορεί να μας γυρίσει. Λέει ότι θα μειώσει το φορολόγητο, αλλά θα είναι πολύ πιο χαμηλά από ότι ήταν το 14 που το παρέλαβε. Λέει θα μειώσει την εισφορά αλληλεγγύης στο 22, αλλά θα είναι ακόμη και το 22 πολύ πιο ψηλά η εισφορά αλληλεγγύης από εκεί που την παρέλαβε το 14. Θέλω να πω ότι ναι μεν πάμε καλά, αλλά φαίνεται ότι μας λείπουν πολλά σκαλιά για να γυρίσουμε στο 14. Ο κύριος Βαρουφάκης τα λέει όχι εγώ. Θέλετε κύριε Σπυλιόπουλο να φωνάξουμε τον κύριο Βαρουφάκη. Εγώ είμαι υπέρ του διαλόγου, δεν είμαι υπέρ των μονολόγων αυτή τη λογική που λέμε ο καθηγητής από την έδρα, ο οποίος λέει και οι άλλοι που κατέδωσαν να μιλήσουν. Να φωνάξουμε τον κύριο Βαρουφάκη πρώτα απ' όλα να μας πει που έχει αφήσει εκείνο το φάκελο για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής που μας έλεγε ότι είχε στο Υπουργείο Οικονομικών, διότι όταν πήγαμε δεν βρήκαμε ούτε μία λευκή σελίδα, όχι φάκελο ολόκληρο, σε σχέση με ένα τεράστιο ζήτημα, και να συζητήσουμε για όλα αυτά τα περίεργα που λέει, διότι και εμείς οικονομικά σπουδάσαμε και εκείνος οικονομικά σπούδασε. Δεν έχουν καμία σχέση με την πολιτική και πραγματικότητα αυτά που λέει. Κυρία Νικολάου, νομίζω ότι μοιάζει λίγο για το θεαθήν αυτή η ιστορία με το φορολόγητο. Γιατί σας το λέω, γιατί είναι αυτονόητο ότι καμία κυβέρνηση δεν θα υπερψήφιζε μια πρωτοβουλία που θα την έπαιρνε ο αντίπαλος όταν η ίδια το έχει στο πρόγραμμά της και θα το και κάνει, το κάνει. Εν χορδές και οργάνης όταν αποφασίσει να το όχι, κάνει. Στιγμή, γιατί λοιπόν, δηλαδή να πάει πίσω από την Νέα Δημοκρατία. Μοιάζει λίγο για το θεαθήνε. Να πάει πίσω και για το καλό του λαού. Γιατί από τη στιγμή που κόβει, μάλλον υπόσχεται τη 13η μισή σύνταξη, γιατί περί μισής πρόκειται, απ' την άλλη κόβει τη 12η. Όταν αρνείται να ψηφίσει την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για τη μη μείωση του αφορολογήτου. Γιατί αυτό τι σημαίνει. Αν δεν μειωθεί το αφορολόγητο, θα στερηθεί ο συνταξιούχος μία σύνταξη. Ναι. Γιατί δεν το κάνει λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ. Μα είπε ο κύριος Τσίπρας. Εμείς λέμε ότι αυτά τα μέτρα, παρόλο που δεν επαρκούν, γιατί στο πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, στο οικονομικό πρόγραμμα, έχουμε πολλές μειώσεις φόρων και εισφορών. Γιατί εν προκειμένου δεν έγινε κουβέντα ούτε για μείωση του φόρου των επιχειρήσεων, για να μπορούμε να μιλάμε για ανάπτυξη και για δουλειές εν τέλει. Δεν έγινε καμία κουβέντα ούτε για τη μείωση του ένφια. Αυτά τα μέτρα λοιπόν θα τα ψηφίσουμε έστω για το καλό του λαού. Είναι κάτι. Ναι, το είπε ο κύριος Μητσοτάκης. Γιατί λοιπόν, αφού συμφωνούν ότι δεν πρέπει να μειωθεί το αφορολόγητο, δεν έρχονται να ψηφίσουν. Μα είπε ο κύριος Τσίπρας ότι όσο είμαι εγώ πρωθυπουργός δεν θα μειωθεί. Ο κύριος Τσίπρας ξέρει πολύ καλά ότι δεν θα είναι πρωθυπουργός. Και ας αφήσει αυτά τα προεκλογικά παιχνίδια. Νομοθετήσει την ΑΠΟ, νομοθετήσει, γιατί είναι νομοθετημένο. Την μείωση του φορολογίου. Ναι, γιατί ο ίδιος ακριβώς το ψήφισε. Πολύ σωστά το είπατε. Ο ίδιος ψήφισε τη μείωση του φορολογίου. Όπως και ο ίδιος ψήφισε και έρχεται αυτή τη στιγμή να πει ότι εγώ μειώνω τον ΦΠΑ στα τρόφιμα. Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών ήσασταν το 2015, τον Αύγουστο του 2015, που το ΦΠΑ από 13% πήγε στο 23%. Μετά από αυτή 222 βουλευτές λοιπόν, που ψηφίσανε. Ναι, ναι, ναι. Για να μην ρίξουμε τη χώρα στα ωράχια. Λοιπόν, ναι, είχα σταναδείς υπουργό. Ο καθένας έχει ένα επιχείρημα. Και το Γενάρη του 2016 το πήγατε στο 24%. Και έρχεστε σήμερα και λέτε, επανηγυρίζετε, που θα το πάτε πάλι στο 13%. Μαζί το αυξήσατε. Και δεν συμπεριλάβατε ούτε το καφέ, ούτε τα αναψυκτικά και τους χυμούς. Σε αυτή την... απαντήσω, κύριε Νικολάου, να σας απαντήσω. Τώρα... Να πάρει το λόγο ο κύριος Κωνσταντινίδης, να τηρήσουμε την τάξη και να μην αδικήσουμε κανέναν. Το ποτάμι έχει μια άλλη οπτική, την οποία θα ήθελα να την ακούσω. Λίγο πριν μας είπατε πώς το αποτυπώνει και πώς το διαβάζει η κοινωνία. Mm-hmm. Πώς το διαβάζει το ποτάμι, θα ήθελα να ακούσω.
Θα ήθελα να σταθώ, αν μου επιτρέπετε, ένα λεπτό σε κάτι που εσείς ερωτήσατε προηγουμένως, μιλώντας για το αν η κυβέρνηση περιμένει την Ευρώπη, από την Ευρώπη το ναι. Και θα ήθελα πιθανώς λιγάκι καυστικά να πω ότι αισθάνομαι ότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ περιμένει το όχι από την Ευρώπη. Νομίζω ότι στρατηγικά σκεπτόμενοι, αυτή τη στιγμή, στη δύσκολη πολύ στιγμή που βρίσκεται η ίδια, θα επιθυμούσε έναν δαίμονα. Και η δαιμονοποίηση της Ευρώπης είναι μια τακτική την οποία ο ΣΥΡΙΖΑ χρησιμοποιεί συχνά. Θα έλεγα λοιπόν ότι ίσως είναι και η έξοδός του αυτή τη στιγμή από τα δύσκολα, το να εργαλειοποιήσει την Ευρώπη εμφανίζοντάς την ως τον κακό, ως τον εχθρό. Υπό αυτή την έννοια θεωρώ ότι δεν είναι τυχαίο. Εσείς θεωρείτε ότι αν υπάρξει μια αντίδραση από την Ευρώπη θα κάνει πίσω ο κύριος Τσίπρας? Όχι. Θα πει ότι η Ευρώπη είναι ο δαίμονας και ο ίδιος είναι ο καλός. Μάλιστα. Υπό αυτή την έννοια, λοιπόν, θα έχει την ευκαιρία να δείξει ποιος είναι ο προστάτης της κοινωνίας. Αυτή τη λογική, αυτή τη στρατηγική, μπορεί να ακούγεται προβοκατόρικο αυτή τη στιγμή, αλλά πραγματικά τη θεωρώ, αν θέλετε, και μία λύση για την κυβέρνηση. Αν δηλαδή ήμουν ένα στρατηγικό σύμβουλός της, που δεν είμαι, όπως αντιλαμβάνεστε. Θα ήθελα επίσης να, ρωτώντας με για το ποτάμι, να υποσημειώσω και εγώ από τη σειρά μου ότι όντως η υπερβολική φορολόγηση είναι ένα από τα στοιχεία εγκλωβισμού της οικονομίας. Άρα το ποτάμι πολύ σταθερά τονίζει 5 χρόνια τώρα την ανάγκη μείωσης φόρων και εισφορών. Μία από τις προτάσεις που εμφανίζουμε τώρα στην προεκλογική περίοδο είναι ότι οι φόροι και εισφορές θα πρέπει να είναι κάτω του 40%. Αυτό θα, με ειδική μνήμη, αν θέλετε, για τα νεότερα ηλικιακά στρώματα, είναι ένα σημείο αυτό, τους νεότερους επιχειρηματίες ή τους ανθρώπους που θέλουν να δημιουργήσουν δική τους δουλειά, το οποίο προσέχουμε ιδιαίτερα στο προεκλογικό πρόγραμμά μας για τις ευρωεκλογές. Άρα θα συνταχθώ πλήρως με την ανάγκη μείωσης των φόρων για την ελληνική οικονομία. Μάλιστα. Κύριε Υπουργέ, λύστε μου μια απορία. Γενικότερα, όταν η οικονομία πάει καλά, όταν έχουμε πλεονάσματα και μάλιστα υπερπλεονάσματα, θεωρεί κανείς ότι λογικό είναι όταν σου περισσεύουν χρήματα να μην αυξάνεις το χρέος. Πώς είναι δυνατόν μια χώρα που τα τελευταία 4 χρόνια πανηγυρίζει ότι κάνει υπερπλεονάσματα, περισσεύουν περισσότερα από ό,τι πρέπει χρήματα, αυξάνει το χρέος 17 δισεκατομμύρια από το 18 στο 19. Πώς μια χώρα που παράγει θηριώδη υπερπλεονάσματα χρωστάει 2,7 δις στην αγορά? Δηλαδή κάνει 1 και 1,5 χρόνο να επιστρέψει το ΦΠΑ σε επιχειρήσεις, για παράδειγμα, οι οποίες στενάζουν, παράγουν. Για ποιο, πώς θα σας πω. Κάτι δεν μου πάει καλά. Δηλαδή καταλαβαίνω όταν δεν μου περισσεύουν λεφτά να αυξάνω το χρέος μου. Αλλά όταν μου περισσεύουν και παραπάνω από αυτά που πρέπει, πώς, γιατί? Θα σας πω. Κάνοντας κάποιος μια αναζήτηση στο left.gr, στη δήλωση του κυρίου Σκορίνη, του υπεύθυνου τομέα Οικονομία και Ανάπτυξης, έβγαλε την Παρασκευή ένα πολύ χρήσιμο πινακάκι που δείχνει, συγκρίνει τα ληξιπρόθεσμα χρέη του δημοσίου προς τους ιδιώτες μέχρι και το 2014 και το 2014 και μετά. Και φαίνεται λοιπόν από το θηριώδες 9 δις μετά 7 δις το που έχουμε φτάσει εμείς. Εμείς έχουμε φτάσει σε ιστορικά χαμηλό σημείο. Μάλιστα. Και προχωράει αυτή η αποπληρωμή, διότι δεν θέλουμε να χρωστάει κανένας. Σε ό,τι αφορά όμως γενικότερα τη διαχείριση της οικονομίας, να μην ξεχνάμε. Για το χρέος. Για το θέμα, να μην ξεχνάμε το εξής. Εμείς παραλάβαμε μια κατάσταση το 2014 που μας οδηγήσαν πολιτικές Νέας Δημοκρατίας και Πασόκ και στελέχη που ήταν σε κυβερνητικές θέσεις από το ποτάμι. Για να μην είμαστε ειλικρινείς στο πολιτικό μας διάλογο. Άρα θέλω να πω ότι υπάρχει μια ευθύνη αυτών που φέραν τη χώρα εδώ. Προφανώς. Εμείς διαχειριστήκαμε μια κατάσταση από το 2015 και μετά. Με καθυστερήσεις, με λάθη, με αυταπάτες. Εμείς δεν θεωρούμε ότι γίνανε όλα τέλεια, αλλά μπορέσαμε και διαχειριστήκαμε σωστά μια κατάσταση και βγάλαμε τη χώρα και από τη μνημονιακή περίοδο και την οικονομία την έχουμε σε πολύ καλύτερη κατάσταση από αυτήν που είχαμε τότε. Είπατε όμως πριν για το θέμα των φόρων και είναι αγαπημένο θέμα λόγω επαγγελματικής και άλλης ενασχόλησης. Ίσως πολλοί δεν ξέρουν ότι έχετε υπάρξει στο φοροεισπρακτικό μηχανισμό, ως φοροτεχνικός τέλος πάντων. Έχω δουλέψει και ιδιωτικό τομέα και δημόσιο τομέα και συνδικαλιστής κτλ. Εάν συγκρίνουμε, επειδή ακούω πάρα πολλά για το θέμα των φόρων και παρακολουθώ αυτό το αντικείμενο από το 1982, αν συγκρίνουμε λοιπόν το τι ακριβώς έγινε στον τομέα της φορολογικής επιβάρυνσης από το 2010 και μετά και το τι έγινε από το 2015 και μετά, σε καμία περίπτωση εμείς δεν φέραμε τέτοια αύξηση συνολικής φορολογικής επιβάρυνσης σαν αυτή που φέραν οι προηγούμενοι. Δηλαδή, εμείς δεν πήραμε τους φόρους στην περιουσία. Αυξήσατε στα 600, ή μειώσατε τη φορολογία σχέση με αυτό που συνολικά. Συνολικά, ανά έτος, δεν είχαμε τόσο μεγάλη αύξηση φορολογικών βαρών σαν αυτή που είχαν οι προηγούμενοι.
Εμείς δεν πήραμε κάποιο φόρο όπως τον φόρο της περιουσίας στα 650-700 εκατομμύρια περίπου το χρόνο που ήταν μέχρι το 2010 να το πάμε στα 3,4 δις. Mm-hmm. Άρα δεν μπορεί αυτοί που κάνανε αυτή την πολιτική να μας κουνούν το χέρι γιατί αναγκαστήκαμε να κάνουμε κάποιες αυξήσεις φόρων. Και τώρα έχουμε αρχίσει, έχουμε αρχίσει είτε την κατάργηση φόρων και καταργήσαμε ήδη φόρους που αναγκαστήκαμε να επιβάλλουμε, είτε πήγαμε και σε μειώσεις φόρων, όπως ο ένφια που 260 εκατομμύρια θα μειωθεί φέτος, μειώνεται από το 15 έτος έτος, θα μειωθεί φέτος και θα μειωθεί και πολύ περισσότερο τις επόμενες χρόνες. Πριν πάω στην κυρία Νικολάου, με ένα ναι ή ένα όχι να καταλάβω κάτι. Γιατί αφού θα μειώσετε δεν θα μειώσετε το φορολόγητο, στο τελευταίο Eurogroup, φαρδιά πλατιά ήταν η υπογραφή του κ. Τσακαλώτου, στην ανακοίνωση, στο κοινό ανακοινωθέν, που χαιρέτιζε τη διαβεβαίωση της ελληνικής κυβέρνησης ότι δεν θα μειωθεί το αφορολόγητο. Με 20 μέρες πριν. Διότι πρέπει να καταλάβουμε τη λειτουργία των ευρωπαϊκών θεσμών και η λειτουργία του Eurogroup και η λειτουργία του μεσοπρόθεσμου σχεδίου και μια σειρά από άλλες ευρωπαϊκές διαδικασίες μας αναγκάζουν σε τέτοιες κινήσεις. Αλλά όπως είπε με σαφήνεια ο Πρωθυπουργός. Δεν και ο Πρωθυπουργός είναι αυτό που υπέγραψε Όχι, δεν είναι αυτό. Δεν θα το ονομάσω εγώ έτσι. Δεν υπάρχει περίπτωση εμείς το θέμα του αφορολόγητου που αναγκαστήκαμε να το συμφωνήσουμε μέσα από έναν εκβιασμό που δεχθήκαμε. Δεν υπάρχει περίπτωση κάτι τέτοιο να γίνει. Μάλιστα. Είναι το στην κρατάω. Πολιτική. Πάντως, αν ήμουν Τσακαλώτος, θα νιώθω λίγο δυσάρεστα. Να γυρίζω στην Αθήνα και να ακούω τον Πρωθυπουργό να λέει ότι αυτό που υπέγραψα. Δεν νομίζω να υπάρχει άλλος υπουργός που να έχει ακούσει πολλά θετικά στοιχεία για τον υπουργό του κ. Τσακαλώτου. Εμένα μου αρέσει να μιλάω με στοιχεία. Έτσι, σας ακούμε. Λοιπόν, για το θέμα του ότι για τις μείωσεις των φόρων έχετε αυξήσει τους φόρους και οι φόροι που αυξήθηκαν είναι 29. Εδώ έρχεστε τώρα να μειώσετε 2-3 φόρους από αυτούς. Δεν ισχύει αυτό, έχω έναν ένα, μπορώ να το και εγώ μπορώ να σας πω έναν όλους τους φόρους. Δεν ισχύει αυτό. Να ξεκινήσω και από την εισφορά υπερυγείας στις επικουρικές, πρώτη φορά επιβλήθηκε με την κυβέρνησή σας. Στις κύριες επίσης πήγε από το 4 στο 6. Αυξήσατε το ΦΠΑ στην εστίαση και στα τρόφιμα. Μπορώ να τους απαριθμίσω όλους. 29 φόροι είναι και αυξήσεις ασφαλιστικών εισφόρων. Πέρα από αυτό, παραλάβατε χρέη των ιδιωτών προς τα δημόσια ταμεία 85 δις. Πόσα είναι σήμερα? 185. Mm-hmm. Ξεπερνάνε και το ΑΕΠ της χώρας. Δεν μπορώ λοιπόν να ακούω από τον κύριο Υπουργό ότι δεν χρωστούν οι ιδιώτες στο δημόσιο. 185, είχα την αίσθηση ότι ήταν 104. Γιατί... 185 είναι προς τα δημόσια ταμεία. Μάλιστα. Και εφορία και ασφαλιστικά ταμεία. 185 δις χρωστούν οι ιδιώτες. Έχουν αύξηση γύρω στα 32-33 είναι έχουν τα ταμεία. Αυξηθεί, έχουν φτάσει σχεδόν τα 50. Περιλαμβάνουμε και τα φυσικά και τις προσαυξήσεις. Και το 19 και έχουν ξεπεράσει τα 120 τα χρέη προς το δημόσιο. Πάντως είπε κάτι λίγο πριν ο κύριος Υπουργός, το οποίο δεν θέλω να αφήσω να πέσει κάτω. Είπε ότι ο κύριος Μητσοτάκης είπε ότι εγώ δεν εγγυώμαι ότι αυτό το επίδομα το οποίο υπόσχεται ότι κάθε χρόνο θα δίνει ο ΣΥΡΙΖΑ, ότι θα συνεχίσω να το δίνω. Εμείς έχουμε ένα συνολικό σχέδιο πάνω στα οικονομικά ζητήματα που απασχολούν τους Έλληνες πολίτες. Μιλάμε για μειώσεις φόρων, που θα φέρουν το φόρο των επιχειρήσεων που θα πάει από το 28% που είναι σήμερα στο 20%. Μιλάμε για τον εισαγωγικό συντελεστή φόρο που είναι 22%, δεν έγινε κουβέντα γι' αυτό από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Θα πάει στο 9% για εισοδήματα μέχρι 10.000 ευρώ. Μιλάμε για μείωση του ένφια. Μιλάμε για αναστολή του ΦΠΑ στην οικοδομή. Μιλάμε για μια σειρά. Μείωση των ασφαλιστικών εισφορών από το 20 στο 15, των μερισμάτων από το 15 στο 5. Αυτό τι θα σημάνει? Θα σημάνει ουσιαστικά ανάταση της οικονομίας και ανάπτυξη, πραγματική ανάπτυξη. Από εκεί και πέρα. Μια κουβέντα, επιτρέπετε να πω, έτσι 29 φόρους, κυρία Νικολάου. Μια κουβέντα. Έχετε κάνει, για το επίδομα κάνει που λέτε, το επίδομα που λέτε θα δώσετε κατά μέσο όρο 350 ευρώ στο συνταξιούχο. Η Νέα Δημοκρατία μιλάει για κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου. Το οποίο θα σημαίνει στο λογαριασμό του συνταξιούχου. Δεν θα δώσει 1.000 ευρώ σε κάθε συνταξιούχο. Μα όταν καταργήσουμε τη μείωση που κάνατε 35 και 45%, θα δούνε 50% αύξηση στο λογαριασμό του. Για να κάνει την παρένθεση, παρακαλώ. Για θέμα των 29 φόρων. Ναι. Μέσα στους 29 φόρους, αν δει κάποιος προσεκτικά την κατάσταση, και παρακαλώ να την ξαναδιαβάσει όποιος την έχει, είναι μέσα και οι φόροι που βάλαμε σε προϊόντα τα οποία βγήκαν από το 15 και μετά. Το ηλεκτρονικό τσιγάρο, το λεγόμενο ατμίζον, βγήκε μετά. Δηλαδή, αν ήταν η Νέα Δημοκρατία, δεν θα φορολογούσε ένα καινούριο προϊόν. Ή, για παράδειγμα, μας κατηγορούν μέσα ότι αυξήσαμε το φόρο πολυτελούς διαβίωσης. Αυτό καλά κάναμε και το αυξήσαμε. Τώρα, και για τα 2,1 δις που χρωστάει το δημόσιο στους ιδιώτες και έχετε κάνει 5 παρατάσεις. Η τελευταία έγινε πριν περίπου ένα μήνα. Τα μειώνουμε συνέχεια. Πότε είχατε τη δέσμευση να είχαν, όχι μειωθεί. Τα να είχαν αποπληρωθεί στις ιδιώτες οι οφειλές του δημοσίου μέχρι τον Αύγουστο του 2018. Ανταυτού τι κάνατε? 5 παρατάσεις. Η τελευταία είναι μέχρι τέλη Μαΐου.
Και φοβάμαι ότι θα έχουμε και έκτη παράταση. Κύριε Κωνσταντινίδη, μου επιτρέπετε να φύγω λίγο από το πλαίσιο της κουβέντας, να εκμεταλλευτώ την παρουσία σας για έναν άλλο λόγο. Το συζητούσαμε λίγο πριν, ίσως για όσους δεν ξέρουν να πω ότι είναι στο ΠΑΜΑΚ, στο Πανεπιστήμιο Μακεδονία, ο ίδιος στο τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών. Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών και έχετε μία ειδίκευση της μετρήσης της κοινής γνώμης. Έτσι είναι. Πείτε μου, σας παρακαλώ, θα σας ορίσω ως διαιτητή, όλη αυτή την κωτερολογία, ο πατέρας μου, ο θείος σου, η γυναίκα σου, όλα αυτά, ο Πολάκης, μετράνε στο εκλογικό αποτέλεσμα, επηρεάζουν την ψήφο. Έχει κάποιο λόγο αυτή η ένταση και θα έχει κάποιο αποτέλεσμα, όποιος και να την προκαλεί. Θα σας απαντήσω στο πολύ ενδιαφέρον ερώτημα. Θα μου επιτρέψετε ωστόσο να κάνω ένα σχόλιο που πραγματικά έτσι δευτερόλεπτα ακούγοντας την κυρία Νικολάου και τον κύριο Αλεξιάδη σκέφτηκα. Ξέρετε, τα αριστερά κόμματα διεθνώς περιμένουμε ότι θα αυξήσουν τη φορολογία γιατί θέλουν να αυξήσουν τις κοινωνικές δαπάνες. Αυτή είναι η λογική ενός μέσου αριστερού κόμματος. Αντιθέτως, τα δεξιά κόμματα όντως επιλέγουν να μειώνουν τη φορολογία. Είναι πολύ ενδιαφέρον το ότι από τη μία μεριά ο κύριος Αλεξιάδης επιχειρεί να μιλήσει για τη μείωση των φόρων και η κυρία Νικολάου θέλει να τον εγκαλέσει λέγοντάς του ότι τους έχει αυξήσει. Είναι ενδιαφέρον, θέλω να πω, με όλο το σεβασμό και στους δυο τους, ότι φέρονται με διαφορετικό τρόπο από ότι και πάλι θα πω, λέει η διεθνής βιβλιογραφία για τα κόμματα της μίας και της άλλης κατηγορίας. Η διεθνής βιβλιογραφία βέβαια δεν έχει ως. Έχει σηκώσει τα χέρια ψηλά στην ελληνική πραγματικότητα, λέτε. Τον τρόπο που γίνεται η πολιτική διαχείριση. Και την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Κωνσταντινίδη, μια προσωπική ερώτηση. Πότε γεννηθήκατε? Πριν από 43 χρόνια. Τη δεκαετία του 70, ο αείμνηστος Κωνσταντίνος Καραμαλής επέβαλε φορολογία στην Ελλάδα που αν τολμήσει τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ να την κουβεντιάσει, θα σηκωθούν τα πεζοδρόμια. Έβαλε φόρο στο τζίρο των επιχειρήσεων. Και πολύ καλά έκανε για την περιοχή. Στα κέρδη, στο τζίρο. Στο τζίρο των επιχειρήσεων, όχι στα κέρδη. Άρα θέλω να πω το ότι δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα, είναι μεγάλη κουβέντα όμως. Μου είπατε να είμαι διαιτητής, κύριε Σπυλιόπουλε, μάλλον τον καθηγητή τελικά κατάφερα να κάνω καλύτερα. στο δικό σας ερώτημα, θα ήθελα να πω ότι όντως η κωτερολογία που είπατε, πρώτη φορά την ακούω τη λέξη, αλλά μάλλον περιγράφει σωστά και έτσι με μια διάθεση υποτίμησης αυτής της συζήτησης. Θα έλεγα ότι είναι μια ευκαιρία να μιλήσει κανείς για πιο απλά πράγματα. Γιατί ακούω εδώ την κυρία και τον κύριο να μιλούν για νούμερα, για αριθμούς και αισθάνομαι ότι ως αναγνώστης ή ως ακροατής θα δυσκολευόμουν να τους παρακολουθήσω, παρότι προφανώς όλα αυτά τα νούμερα είναι πολύ χρήσιμα και αληθινά. Ενώ η συζήτηση για χαρακτήρες, γιατί τέτοια είναι η συζήτηση γύρω από το αν βρέθηκε στο κότερο πρωθυπουργός ή όχι, είναι μια πιο εύκολη συζήτηση. Μια συζήτηση που ακουμπά στο θυμικό και που τελικά μπορεί να είναι και αποτελεσματική. Ναι. Εγώ δεν αντιλέγω. Μπορεί να είναι, αυτό λέω. Όλα αυτά μετρούν στο τελικό αποτέλεσμα, τα λαμβάνει υπόψη. Έχουν την αξία τους, γιατί η σύγκριση χαρακτήρων, αν θέλετε, είναι τελικά κρίσιμο μέγεθος στην σύγχρονη εκλογική συμπεριφορά. Και αν μου επιτρέπετε, το πρόβλημα με τις διακοπές του Πρωθυπουργού δεν είναι αν πήγε σε κότερο ή σε πλοιάριο, εν πάση περιπτώσει. Είναι το ότι σε συνδυασμό με τα γεγονότα εκείνης της περίοδου, ο κύριος Τσίπρας επέδειξε, και δεν είναι ο μόνος και στελέχη, ξέρετε, του ΣΥΡΙΖΑ εκείνης περίοδου επίσης, επέδειξε ένα έλλειμμα ενσυναίσθησης. Έδειξε να έχει σημαντική απόσταση από το μέσο ψηφοφόρο, ο οποίος πονούσε εκείνες τις ημέρες. Αυτό είναι ένα σημαντικό πρόβλημα για έναν αρχηγό, ένα πολιτικό αρχηγό, ο οποίος επιδιώκει να εμφανίσει ως μέγιστο πλεονέκτημά του την οικειότητα στο μέσο ψηφοφόρο. Τώρα, κύριε Υπουργέ, πείτε μου σας παρακαλώ, αν οι εκλογές γίνουν τότε που λέει ο Πρωθυπουργός ότι θα γίνουν, τον Οκτώβριο, θα έχουν μεσολαβήσει αρκετοί μήνες από σήμερα. Όλες αυτές οι παροχές ήταν πια ένα κρύο πιάτο. Επίδομα Πάσχα, δεν ξέρω και εγώ πώς να το πω, δώρο Πάσχα, προεκλογικό επίδομα που το είπε η κυρία Νικολά. Θα έχει Η 13η σύνταξη. Θα έχει ξεχαστεί, θα είναι κρύο πιάτο. Όλα αυτά, ο ΦΠΑ, θα έχουν ξεχαστεί. Αναρωτιέμαι, με τι θα πάει εκλογές η νέα η κυβέρνηση τότε, ο ΣΥΡΙΖΑ, δεδομένου ότι θα είμαστε και εν μέσω μιας περίοδου που θα πληρώνουν ρυθμίσεις για χρέη στο δημόσιο, ρυθμίσεις για ταμεία, έμφυα, ΦΠΑ, φόρος εισοδήματος, είναι εκείνη η περίοδος. Πώς θα πάει? Υπάρχει κάτι ακόμη το οποίο μπορεί να ρίξει το τραπέζι? Κοιτάξτε, να μην ξεχνάμε ότι ο έμφυα, τα καθαριστικά του θα βγουν περίπου Ιούλιο-Αύγουστο. Οπότε ο κόσμος τότε θα καταλάβει τα 260 εκατομμύρια μείωση στον έμφυα μέσα στη χρονιά.
αλλά και κάθε μήνα που μετράει και περιμένετε και πολιτικές εκπλήξεις στο επόμενο χρονικό διάστημα στη Βουλή. Δηλαδή? Θα δείτε το τι θα γίνει το επόμενο χρονικό διάστημα. Κάθε μήνα που περνάει, τα όποια θετικά μέτρα ή όποιος δημοσιονομικός χώρος δημιουργείται θα μετατρέπεται σε μέτρα κοινωνικής ωφέλειας. Και εμείς ακριβώς θέλουμε να πάμε σε μια εκλογική αναμέτρηση, είτε τώρα σε δύο εβδομάδες, είτε μετά από λίγους μήνες, όπου εμείς θα έχουμε από τη δική μας τη μεριά συγκεκριμένα πολιτικά μέτρα και συγκεκριμένες πολιτικές εξαγγελίες και οι άλλοι θα απαντούν με πετσιτιάδες, με πολακιάδες, με κοτεριάδες ή με οτιδήποτε άλλο. Για μας θεωρούμε ότι είναι πολιτικό δώρο το ότι έχουμε ηγέτη τον Αλέξη τον Τσίπρα και είναι πολιτικό δώρο για το ΣΥΡΙΖΑ ότι και αρχικός αντιπολίτευσης είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Διότι όταν σε αυτά τα θετικά μέτρα, αντί να βάζεις στην ατζέντα να συζητήσεις π.χ. για το θέμα της υγείας και να συγκρίνει ο κόσμος στο θέμα της υγείας, είναι τα πράγματα καλύτερα τώρα ή ήταν πριν από το 2015. Mm-hmm. Αυτό πρέπει να συγκρίνει ο κόσμος. Όταν πας και βάζεις θέμα. Τώρα. Είναι, κατά τη γνώμη μου, ναι, πήγα πρόσφατα σε νοσοκομεία, έχω εικόνα και βλέπω ότι είναι καλύτερα τα πράγματα από τότε. Αυτό δείχνουν και πάρα πολλά στοιχεία. Όταν λοιπόν αντί να συζητήσεις αυτά τα ζητήματα, προσπαθείς να βάλεις την ατζέντα κάπου αλλού, τότε δημιουργείς θέματα. Και επειδή ακούστηκε ένα πολύ σωστό περί πολιτικής ενσυναίσθησης, νομίζω ότι οι φωτογραφίες των πολιτών και στην Πρέβεζα και στην Άρτα και αυτή την ώρα στα Γιάννενα αποδεικνύουν το τι θέλει ο ελληνικός λαός και θα το δούμε και πολύ σύντομα. Κύριε Νικόλα, το σχόλιο σας γιατί σιγά σιγά κλείνουμε. Για όλα αυτά που άκουσα. Για όλα αυτά που άκουσα. Ο κύριος Τσίπρας είπε στη Βουλή ότι η ψήφος στις ευρωεκλογές είναι ψήφος εμπιστοσύνης. Εγώ ερωτώ, εάν ο λαός δεν του δώσει ψήφο εμπιστοσύνης, δεν θα πάει άμεσα στις εκλογές. Mm-hmm. Τι θα κάνει. Πώς θα σταθεί απέναντι στον ελληνικό λαό. Όταν το έχει ζητήσει και ο ίδιος. Ο ίδιος το είπε στη Βουλή. Αυτό ισχύει και από την άλλη πλευρά. Εάν δηλαδή ο κύριος Μητσοτάκης δεν πετύχει τον πολιτικό του στόχο, μάλλον θα πρέπει η πυρεός να ψάχνει καινούργιο πολιτικό. Έχετε ορίσει ποιος είναι ο εκλογικός στόχος σε αριθμούς του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι η νίκη ή θεωρείται ικανοποιητική και μια λογική ήττα, ας πούμε, 2-3-4 μονάδων. Όχι, εμείς διεκδικούμε την πρώτη θέση και η εικόνα που έχουμε από πολλές συγκεντρώσεις. Ακούμε για παράδειγμα για τα προβλήματα που δήθεν έχει ο ΣΥΡΙΖΑ στη Βόρεια Μακεδονία. Ναι. Είδαμε συγκέντρωση του κ. Μητσοτάκη στην Καβάλα, την πατρίδα μου. Μην το ανοίξετε, δώστε την επόμενη μέρα συγκέντρωση του ΣΥΡΙΖΑ στην Ξάνθη, τριπλάσια σε μέγεθος. Δεν υπάρχει λοιπόν αυτό που λένε. Εμείς διεκδικούμε και θα είμαστε το πρώτο κόμμα, μάλιστα, με διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία και δεν θα ψάχνουμε εμείς για αρχικό την επόμενη μέρα. Άρα αναμένουμε δηλαδή μετά τις ευρωεκλογές και με την εκλογική νίκη της Νέας Δημοκρατίας την προκήρυξη νέων εθνικών εκλογών. Εξελίξεις θα έχουμε σίγουρα, να είστε σίγουροι. Πάντως κάτι υπονόησε, δεν τολμώ να ρωτήσω γιατί δεν θα μου πείτε ότι κάτι θα γίνει στη Βουλή. Δεν ξέρω τι. Ότι θα έχουμε και άλλα θετικά μέτρα μέχρι τις εκλογές που θα έχουμε το φθινόπωρο του 2019. Από πού, γιατί είναι οριακά τα οικονομικά. Από ό,τι ξέρω είναι ότι. Θα είναι όλα κοστολογημένα και μελετημένα. Να ακούσω και τον κύριο Κωνσταντινίδη που θα κάνει και τον επίλογο της κουβέντας μας. Η αντιπαράθεση αυτή έτσι, διχαστικού έντονου χαρακτήρα μεταξύ του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας δημιουργεί κατά την άποψή μου μία δυσαρέσκεια στον μέσο ψηφοφόρο η οποία πολύ φοβάμαι ότι θα τον οδηγήσει μακριά από τις κάλπες, θα τον κρατήσει στο σπίτι του όπως λέμε. Και αυτό ξέρετε είναι μεγάλο πρόβλημα για την ίδια την λειτουργία της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας. Αν λοιπόν θα έπρεπε και εγώ με τη σειρά μου να ορίσω έναν στόχο για το ποτάμι, αυτός θα ήταν μία αυξημένη συμμετοχή που θα ήταν βεβαίως ένδειξη και της διαφορετικής επιλογής, διαφορετικής εναλλακτικής που έχουν αυτοί οι αποξενωμένοι ψηφοφόροι που έχουν μάλλον απαξιώσει πολιτικούς, γιατί είναι ξέρετε και θέμα προσώπων και κόμματα και θα έχουν δει πιθανόν και μία άλλη καλή και διαφορετική επιλογή όπως είναι αυτή του ποταμιού. Κύριε Αλεξιάδη, σας ευχαριστώ θερμά. Κυρία Νικολάου, επίσης σας ευχαριστώ. Εμείς και καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια και σε εσάς, κύριε Κωνσταντινίδη. Είστε ο μόνος υποψήφιος στις εκλογές. Ο άμεσα υποψήφιος. Άμεσα, οπότε καλή επιτυχία. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Σπυλιόπουλο. Και εμείς ως ο Νούπο, είπαμε, έτσι. Εφόσον χάσει την ψήφο εμπιστοσύνη. Ιούνιο, γιατί νομίζω αυτό είναι. Ιούνιο, που εγώ το βρίσκω εξαιρετικά απίθανο. Ή Οκτώβριο. Βέβαια, ο Πρωθυπουργός είναι πολύ ερωτευμένος με το να είναι Πρωθυπουργός. Νομίζω ότι θα πάει μέχρι τελευταία στιγμή, λοιπόν, εκτός αν τον εμποδίσουν οι εξελίξεις. Σας ευχαριστώ θερμά. Θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και αμέσως μετά θα υποδεχθούμε έναν πολιτικό, ο οποίος είναι ο επικεφαλής της Λαϊκής Ενότητας, ο κ. Παναγιώτης Λαφαζάνης. Απλώς θα πω κάτι που είναι μια προσωπική άποψη. Δεν θα την πω μπροστά του, γιατί θα νιώσει αμήχανα, είμαι σίγουρος. Όσο και να διαφωνεί κανείς μαζί του, είμαι ένας από αυτούς που δεν βρίσκω ούτε ένα σημείο στο οποίο θα μπορούσα πολιτικά να συμφωνήσω. Δεν υπάρχει, νομίζω, κανείς ο οποίος μπορεί να το ψέξει
για την εντυμότητά του, για την συνέπειά του και για το ήθος του στην άσκηση της πολιτικής. Θα τον έχουμε σε πολύ λίγο εδώ. Είναι μαζί μας και τον ευχαριστώ θερμά για την χαρά που μας δίνει να μιλήσουμε μαζί του. Ο κύριος Παναγιώτης Λαφαζάνης είναι επικεφαλής της Λαϊκής Ενότητας. Είναι ένας από αυτό που λέμε πολιτικούς αρχηγούς. Αυτή είναι η ορολογία. Δεν ξέρω αν τον αποποιήσετε τον τίτλο αυτό, αλλά... Αρχηγός όχι ακριβώς. Εγώ είμαι γενικός γραμματέας. Καλύτερη έκφραση νομίζω. Είμαι επικεφαλής. Οπότε το είπα σωστά. Ευρύτερη συλλογικότητα είναι η καλύτερη, νομίζω, ο καλύτερος χαρακτηρισμός. Να πάρουμε λιγάκι τα πράγματα από την αρχή, από τα πιο πρόσφατα και να πάμε στα πιο πίσω. Γιατί στα πιο πίσω θα φτάσουμε μέχρι και την θητεία σας ως υπουργός, έχετε υπόψη σας. Αλλά να ξεκινήσουμε, παρακαλώ, από τα πιο πρόσφατα και νομίζω ότι είναι αυτή η ιστορία με τη διακομματική. Θέλετε να μας πείτε τι έχει γίνει. Είναι η διακομματική η οποία ρυθμίζει τα της εκλογικής διαδικασίας, στην οποία ήθιστε να εκπροσωπούνται τα κόμματα τα οποία έχουν εκπροσώπηση είτε στο Εθνικό είτε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εσείς είχατε αιτηθεί να συμμετέχετε, εξαιρεθήκατε. Θέλετε να αποκλειστήκαμε από τη διακομματική, καταφθαίρετο, παράνομο, αντισυνταγματικό θα έλεγα τρόπο, διότι η Λαϊκή Ενότητα είναι ένα κόμμα που θεσμικά διαθέτει ευρωβουλευτή, μετέχει στο Ευρωκοινοβούλιο, μετέχει μάλιστα στην ευρύτερη αυτή ομάδα, στην οποία συνυπήρχε και ο ΣΥΡΙΖΑ. Mm-hmm. Λοιπόν, δεν έχουν δικαίωμα να μας αποκλείσουν εξ αυτού του λόγου, με μια ερμηνεία αυθαίρετη. Η ερμηνεία, να την πω εγώ, είναι ότι και ο βουλευτής ο συγκεκριμένος έχει εκλεγεί με άλλο κόμμα. Να πω και τα άλλα στοιχεία τα οποία διαθέτουμε και τα οποία είναι ισχυρά για την θεσμική εκπροσώπησή μας στη διακομματική. Εμείς μετήχαμε στις προηγούμενες εκλογές με ψηφοδέλτια σε όλη τη χώρα, πλήρη ψηφοδέλτια. Δεν μπήκαμε στη Βουλή για μερικές χιλιάδες ψήφους, 2,90 και κάτι ήταν το ποσοστό μας. Mm-hmm. Και ταυτόχρονα, έκτοτε, παρόλο ότι είμαστε εκτός Βουλής, είχαμε μια αδιάλειπτη, συνεχή, πολιτική και κινηματική παρουσία και μάλιστα πρωτοποριακή σε πολλά μέτωπα, τέτοια παρουσία που, επιτρέψτε μου να πω, κόμματα της Βουλής δεν την είχαν, δεν την διέθεταν. Αλλά ο νόμος δεν λαμβάνει υπόψη του όλα αυτά. Τα λαμβάνει όλα διότι έχει μια ειδική διάταξη ο νόμος που αφορά τα κόμματα τα οποία έχουν συνδυασμού στα 2/3 της χώρας και ταυτόχρονα μαζί υπερβαίνουν σε ποσοστό το 1,5%. Εμείς είμαστε κοντά στο 3%. Σε αυτά τα κόμματα κάνει την ρύθμιση ο νόμος και τους δίνει χρηματοδότηση. Δηλαδή τα εξαιρεί έναντι όλων των άλλων. Εμάς μας εξομοιώνει, βγάζοντάς μας από τη διακομματική, με το κόμμα της κυρίας Παπακώστα. Έλεος. Τι σχέση έχουμε εμείς με την κυρία Παπακώστα? Λοιπόν, εμείς προσφεύγουμε αύριο στο Συμβούλιο της Επικρατείας, όπου θα κερδίσουμε πανηγυρικά την υπόθεση αυτή και ελπίζω να την κερδίσουμε με συνέπειες, διότι θα πρέπει, αν δεν αλλάξουν όλες αυτές οι ρυθμίσεις πάρα αυτά, να σημάνει αυτό, να σηματοδοτήσει νόθευση και καταδολίευση της πορείας προς τις εκλογές. Αρχίζει να μην κάνει 13 χρόνια να βγάλει απόφαση στο Συμβούλιο της Επικρατείας, όπως έκανε για τα καπνικά προϊόντα, το είδατε, 13 θα χρόνια. Θα απαιτήσουμε και νομίζω επιβάλλεται αυτό, λόγω του χαρακτήρα της προσφυγής και της σημασίας της, να εκδικαστεί άμεσα και να ληφθεί απόφαση. Αυτό είναι το δίκαιο και το σωστό. Μάλιστα. Ταυτόχρονα, μια και μιλάμε για δικαστικές προσφυγές, θα σας πω ότι θα καταφύγουμε και σε μια μήνυση αυτές τις μέρες στον Πρωθυπουργό, στην Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, στην Υπουργό Δημοσίας Τάξης και στον υπεύθυνο του Τμήματος Ασφάλειας της Αθήνας, το οποίο λέγεται, έχει το βαρύγδουπο τίτλο, μετεφυλιακού χαρακτήρα, Τμήμα Προστασίας Άκουσον-Άκουσον του Κράτους και του Δημοκρατικού Πολιτεύματος. Διώκει αυτό το τμήμα
Κάμια εικοσαριά από τα στελέχη της ΛΑΕ, τη μισή περίπου στελέχη της ΛΑΕ, και έχω 5 δικογραφίες από αυτό το τμήμα, χώρια τη μήνυση που μου έχει κάνει. Τι είναι το τμήμα, πώς λέγεται το τμήμα? Τμήμα προστασίας του κράτους και του δημοκρατικού πολιτεύματος. Αν η ασφάλεια, λοιπόν, η γενική ασφάλεια προστατεύει και τη δημοκρατία μας, αντιληφθήκατε, νομίζω όλοι, ότι κάτι κακό τρέχει στο βασίλειο της Δανημαρκίας. Έχει ξαναυπάρξει κάτι τέτοιο? Όχι, ποτέ. Στη μεταπολίτευση δεν υπήρχε ενεργοποίηση αυτού του τμήματος και ιδιαίτερα ενάντια σε πολιτικούς και πολιτικούς αντιπάλους του κυβερνητικού κόμματος. Πρώτη φορά. Όμορο κόμμα είστε, δεν είστε αντίπαλοι. Θεωρητικά είστε σε όμορο πολιτικό χώρο. Όχι, δεν είμαστε σε όμορο, έχει περάσει την αντίπερα όχθη. Δυστυχώς ο μεταλλαγμένος ΣΥΡΙΖΑ, είμαστε σε ακραία αντίθεση, θα έλεγα. Η πολιτική μας κινείται στον αντίποδα του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας φυσικά. Καλά, δεν συζητάω για τα ακροδεξιά κόμματα. Είμαστε ένα κόμμα που αυτό το σύστημα θέλει να το αλλάξει ριζικά και γι' αυτό έχουμε μια ενωτική πολιτική προς όλες τις δημοκρατικές, πατριωτικές, αντιμνημονιακές δυνάμεις. Έχετε 5 ποινικές διώξεις. 5 ποινικές και μια δίωξη από φαντ. Φαντ που είναι, έχει έδρα τη Μονρόβια της Λιβερίας. Άκουσον. Μονρόβια της Λιβερίας. Είναι οποίο... άλλη τάξη θέμα. Ένας ιδιώτης, εγώ να σας μηνύσω για όχι, κάποιο λόγο. Όχι, προσέξτε. Αυτό μετατράπηκε η μήνυση. Κάνει μια μήνυση. Άσχε που ένα φαν... Δικαιωτικό καθένας φαν, να σας κάνει μήνυση. Ένα φαν βεβαίως να κάνει. Αν νομίζει. Ένα φαν που σου κάνει μήνυση δεν αναδεικνύει την ταυτότητά του. Κανονικά έπρεπε η εισαγγελία, οι δικαστικές αρχές να μας πούνε εσείς. Ποιοι είστε, πώς σας λένε, ναι, τα ταυτότητα. Το νόμιμο εκπρόσωπό του, ποιος είναι ο κάτοχος του φαν, γιατί δεν μπορεί ένα φαν από οποιαδήποτε εξωτική χώρα να έρχεται να μηνύει πολιτικούς αρχηγούς στην Ελλάδα και αυτές οι μηνύσεις εδώ. Αυτό είναι, το παράδοξο. Είχαμε προστατευόμενους μάρτυρες, έχουμε και προστατευόμενους μηνυτές τώρα. Βεβαίως προστατευόμενους μηνυτές. Ακριβώς. Είναι πολύ ωραία η έκδοση. Αυτό. Και εγώ θα το ξανακούσει. Είναι εύστοχη η παρατήρησή σας. Και να σας πω κάτι, ότι αυτό δυστυχώς μετατράπει λόγω του ιδιώνυμου του κυρίου Χούντονη. Εννοεί τον κύριο Κοντονή, υποθέτω. Κύριο, ναι, του ιδιώνυμου αυτού που έκανε, μετατράπηκε σε αυταπάγγελτη δίωξη του εισαγγελέα. Μάλιστα. Διότι τα αδικήματα αυτά θεωρούνται ιδιαίτερα ιδεχθή και ιδιώνυμου χαρακτήρα και επομένως εδώ επιμελείται ο ίδιος εισαγγελέας εφόσον παρακολύεις υποτίθεται πληστηριασμό. Λοιπόν, αυτά όλα τα έσχη συμβαίνουν εν μέσω δημοκρατίας. Για μένα δεν είναι δημοκρατία αυτή, είναι δημοκρατία αλλά Τούρκα. Μόνο εκεί πάνε σε εκλογές με υπόδικους τους αρχηγούς της αντιπολίτευσης. Τώρα, και όμως δεν ασχολούμεθα όσο να πρέπει. Να μην χάσουμε το χρόνο και δεν μιλήσουμε και για την ΛΑΕ. Θα μιλήσουμε για τα μέτρα, θα μιλήσουμε και για το ΣΥΡΙΖΑ και για την κυβέρνηση και για την αξιωματική αντιπολίτευση, αλλά ας μιλήσουμε για τη ΛΑΕ. Καταρχήν στις ευρωεκλογές κατεβαίνετε με έναν πλήρη συνδυασμό, δηλαδή με 42 υποψήφιους. Βεβαίως, πλήρη συνδυασμό και με πολύ καλές προσδοκίες. Με μεγάλη αισιοδοξία και πιστεύουμε ότι. Η προέλευση των προσώπων είναι μέλη της ΛΑΕ, είναι και προσωπικότητες. Όχι, είναι στελέχη της ΛΑΕ, συνεργαζόμεθα και με προσωπικότητες άλλες. Συνεργαζόμαστε και με το Κόμμα των Πειρατών και με ένα κίνημα αλληλεγγύη, ανατροπή, ανυπακοή. Ένα κίνημα που κυρίως δραστηριοποιείται στα θέματα του ρεύματος, των αποκοπών ρεύματος. Και όπως σας είπα, το Κόμμα των Πειρατών που είναι ένα πανευρωπαϊκό ρεύμα, το πειρατικό λεγόμενο κίνημα, το οποίο έχει εκπροσώπους στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες και σε ορισμένες χώρες είναι πάρα πολύ ψηλά, είναι σχεδόν κυβερνητικό κόμμα. Στη Σουηδία νομίζω ήταν χτύπησε κόκκινο. Ναι, στην Ισλανδία και τώρα εδώ στην Τσεχία. Στην Τσεχία επίσης πάρα πολύ. Εδώ δεν είναι πολύ γνωστή. Δεν είναι πολύ γνωστή. Σε σχέση με άλλες χώρες. Σωστό, σωστό. Δεν είναι πολύ γνωστή. Έχουν όμως μια καλή παρουσία. Έχουν καλές θέσεις, θετικές θέσεις και έχουμε συνεργασία μαζί τους. Εμείς θα θέλαμε βέβαια. Κυρίως έχουν αναφορές σε νεαρό πληθυσμό. Ναι, και κυρίως αυτούς που ασχολούνται με το διαδίκτυο. Το διαδίκτυο. Ναι, είναι ένα κόμμα που έχει παρουσία στο διαδίκτυο ισχυρή και ασχολείται με το διαδίκτυο. Γι' αυτό έχει κάνει και ενέργειες και κινήσεις ενάντια στις αποφάσεις του Ευρωκοινοβουλίου που δυσχεραίνουν την πρόσβαση των χρηστών στο διαδίκτυο ή κάνουν λογοκρισία. Αυτό είναι η ΛΑΕ, λοιπόν, η οποία τι προσδοκίες έχει τώρα η Λαϊκή Ενότητα από τις ευρωεκλογές. Εμείς θεωρούμε ότι θα βγάλουμε ευρωβουλευτή.
Και ελπίζουμε, αισιοδοξούμε ότι κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις μπορεί να χτυπήσουμε και δεύτερο ευρωβουλευτή. Είναι ένα στόχο φιλόδοξο. Με 7% για να πατήσει. Ναι, θέλει ένα και με 7% μπορεί. 4,75 είναι το μέτρο για τον βουλευτή. Μπορεί να, με ένα μέσο όρο γύρω στο 3,5%. Με ένα 6% και μπορεί ενδεχομένως να κατορθώσουμε να βγάλουμε και δεύτερο ευρωβουλευτή. Φιλόδοξο στόχο. Αλλά δεν είναι αδύνατος, δεν είναι ουτοπικός. Εμείς... Πάντως δεν ακούγεται η φωνή σας. Το λέω και κάνω αυτοκριτική ακούγεται... τώρα, έτσι. Κάνω αυτοκριτική, δηλαδή το συμπεριλαμβάνω και τον εαυτό μου. Είστε αδικημένοι από τα μέσα ενημέρωσης. Αυτό ευχαριστώ πάρα πολύ που το λέτε. Είσαστε ένας δημοσιογράφος... Με συγχωρείτε. Μη μου κάνετε σχόλιο, δεν θέλω να όχι, να είστε ένας κάτι... δημοσιογράφος από τους λίγους που μπορεί να πούν δημοσίως αυτή τη λέξη. Διότι υπάρχει συχνά στο επάγγελμα μια κακώς εννοούμενη αλληλεγγύη. Εδώ ορισμένα πράγματα που είναι κακώς κείμενα μπορεί να τα πει κανένας, δεν θίγει κανένας στην αδελφό του, θίγει μια κατάσταση. Μάλιστα. Λοιπόν, εμείς πιστεύουμε ότι πράγματι δεν εμφανιζόμαστε όσο θα έπρεπε και δεν αντιστοιχεί αυτό στις πρωτοβουλίες και στη δράση μας. Έχουμε μια δράση πάρα πολύ σημαντική και ουσιαστική. Μπορεί να διαφωνεί κανείς. Αυτό είναι άλλο πράγμα. Ο πρώτος που διαφωνώ. Ναι, βεβαίως. Μπορεί να διαφωνεί. Αλλά δεν μπορεί να μην την λάβει υπόψη του και δεν μπορεί να μην ενημερώνεται κοινή γνώμη για τη δική μας δραστηριότητα και τη δική μας άποψη. Ασφαλώς και συμφωνώ. Και βεβαίως θα κρίνει ο καθένας, κρίνει γιατί αυτό σημαίνει δημοκρατία. Η δημοκρατία είναι το μεγάλο πλεονέκτημα που μπορεί να διαθέτει μια χώρα για να προχωρήσει μπροστά. Αν δεν διαθέτεις δημοκρατία, δεν υπάρχει περίπτωση. Τώρα, για να μιλήσουμε λίγο για την αριστερά γενικότερα. Το λέω αυτό γιατί, λίγο πριν μιλούσα εδώ με έναν πρώην σύντροφό σας, τον κύριο Τρίφωνα Αλεξιάδη, έναν αξιοπρεπέστατο πολιτικό και άνθρωπο και υπουργό τέλος πάντων, ο οποίος μας έλεγε πόσο ακουμπάει την κοινωνία με το ενδιαφέρον του ΣΥΡΙΖΑ και η απόδειξη ήταν μια σειρά από μέτρα που ανακοινώθηκαν από τον Πρωθυπουργό πριν λίγες μέρες. Το σχόλιο σας. Το σχόλιο μου είναι θλιβερό. Πρώτα απ' όλα, ο χρόνος της ανακοίνωσης. Ο χρόνος της ανακοίνωσης παραπέμπει σε πελατειακές, ψηφοθυρικές παροχές. Δεν γίνεται. Είναι γελίο, είναι ανόητο, είναι άθλιο δύο εβδομάδες πριν τις εκλογές να έρχεται να ανακοινώνει πακέτα μέτρων ως καραμουρτζούνης ο εκάστοτε πρωθυπουργός και να λέει. Τα πράγματα μας έλεγε ο κ. Αλεξιάδης οδήγησαν εκεί. Δηλαδή ήταν οι διαδικασίες τέτοιες οι οποίες όλους τώρα πράγματα, ολοκληρώθηκαν. Όλους τα πράγματα τους οδηγούν. Δεν είναι πρωτοφανές αυτό που κάνει ο Τσίπρας. Είναι ίσως έκταση πρωτοφανές και ίσως σε κοροϊδία να είναι επίσης λίγο πρωτοφανές, διότι θα σας πω μετά γιατί. Το έχουν κάνει όλες οι κυβερνήσεις. Όλες οι κυβερνήσεις έχουν το προεκλογικό πακέτο. Μα δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Κρίνεται για την πολιτική και καμία είναι προεκλογικό πακέτο, το ξέρετε κι εσείς από την εμπειρία σας, δεν έχει σώσει ποτέ καμία καταραίουσα κυβέρνηση. Mm-hmm. Εδώ βεβαίως έχουμε και το εξής πρόβλημα. Η κυβέρνηση ακολουθεί ένα μνημονιακό δρόμο. Αν δεν θέλει να ακολουθήσει το μνημονιακό δρόμο, υπάρχει δυνατότητα μιας άλλης επιλογής. Αλλά το να ακολουθεί το μνημονιακό δρόμο και να κάνει υποτίθεται αυτόνομες κινήσεις, οι οποίες δεν περιέχονται στις δεσμεύσεις, μπορεί να προκαλέσει μεγάλες επιπλοκές. Επιπλοκές οι οποίες δεν θα ωφελήσουν αυτούς οι οποίοι δέχονται τις παροχές, αλλά αντίθετα θα ζημιώσουν συνολικά τη χώρα. Γιατί και θα δημιουργήσουν αντιφάσεις και δυσκολίες. Διότι βλέπω ότι μετεκλογικά θα έχουμε θύελες. Δηλαδή θα έρθουν οι θεσμοί μετεκλογικά και θα πούνε εδώ, τι είναι αυτά που κάνατε. Μα εσείς δεν είστε συμφωνήσει. Που λέγατε ότι το πάνω χέρι το έχει χώρα και κανένας άλλος και δεν θα σκύψουμε το κεφάλι σου. Όχι, μα αυτό λέω. Αυτό είναι μια άλλη. Αυτό λέω είναι μια άλλη. Ναι, αλλά αυτό είναι μια άλλη. Και ας λένε ό,τι θέλουν. Ακριβώς. Αυτό είναι μια άλλη πολιτική όμως. Μια άλλη επιλογή. Mm-hmm. Αυτό που προτείνουμε εμείς. Αφήνει τα μνημόνια. Μα αυτό δεν θα κάνει τίποτα. Αφήνει τα μνημόνια στην. Μα εδώ έχει δεσμεύσεις. Θα εγκαταλείψει τις δεσμεύσεις του. Ας το πει καθαρά. Ότι έχει αναλάβει υποχρεώσεις. Mm-hmm. Με αυτές τις υποχρεώσεις λαμβάνει και χρήματα. Θα τις αφισβητήσει, βεβαίως. Εμείς αυτό παλεύουμε. Πρέπει να τις αφισβητήσει. Βεβαίως πρέπει να τις αφισβητήσει, αλλά αυτό σημαίνει εναλλακτική πολιτική, η οποία θέλει αρχή, μέση και τέλος. Δεν είναι το αλαλούμ. Τους κουτόφραγκους θα τους ξεγελάσουμε με λίγο και θα κάνουμε και τούτο, θα κάνουμε και το άλλο. Αυτά είναι αδιέξοδες κινήσεις που δεν οδηγούν. Θα τα ψηφίσατε τα μέτρα. Εξαρτάται. Τι μέτρα, αυτά για τα οποία συζητάμε. Γιατί υπάρχουν μέτρα τα οποία μπορεί να είναι θετικά, άλλα μέτρα τα οποία
Δεν είναι. Είναι κοροϊδία, είναι ημιτελή μέτρα. Για παράδειγμα, ας πούμε, εμείς έχουμε προτείνει για το ΦΠΑ εδώ και καιρό. Έχω βγει ευθέως και το έχω προτείνει και είναι μια ειλικρινής πρόταση. Ότι ο ΦΠΑ δεν μπορεί να είναι διψήφιος. Ο ανώτερος συντελεστής του ΦΠΑ πρέπει να είναι μονοψήφιος. Παράδειγμα, του χάρη 8%. Μηδενικός συντελεστής ΦΠΑ για όλα τα προϊόντα λαϊκής κατανάλωσης. Και ταυτόχρονα. Πού άλλου υπάρχει, κύριε, ολοκληρώνω την πρόταση, θα σας πω. Και ταυτόχρονα αυστηροποίηση, πάρα πολύ ισχυρή αυστηροποίηση των μέτρων και των ποινών για τη μη απόδοση του ΦΠΑ. Τότε σας λέω ότι τα έσοδα για το ελληνικό δημόσιο θα είναι μεγαλύτερα από αυτά που εισπράττει με συντελεστές τέτοιου είδους διψήφιους, που είναι στην ουσία φορολογικοί συντελεστές. Έρχομαι στα λόγια Μιλάμε σας. Για φορολογικούς συντελεστές. Αλλά σας. Εδώ πρέπει να υπάρξει μια κοινή λογική, όχι μια φοροεισπρακτική λογική. Έρχομαι στα λόγια σας, γιατί θυμάμαι και νομίζω δεν κάνω λάθος, όταν είχε μειωθεί ο ΦΠΑ στην εστίαση από 23, πόσο ήταν στο 13, δεν έχασε το κράτος, αύξησε τα έσοδά του. Ακριβώς. Αλλά αυτό που λέτε μονοψήφιος ΦΠΑ νομίζω δεν υπάρχει πουθενά. Ούτε κατά διάνοια δηλαδή. Υπάρχει μονοψήφιος ΦΠΑ, όχι ο ανώτατος συντελεστής. Ναι, μονοψήφιος ΦΠΑ έχουν πολλές χώρες στη μεγάλη πλειοψηφία των ειδών. Mm-hmm. Λίγα είναι με το διψήφιο. Διψήφιος είναι φορολογικός συντελεστής. Δεν είναι συντελεστής ΦΠΑ. Ναι. Και αυτό πρέπει να το αντιληφθούμε, αν θέλουμε να τονώσουμε την οικονομία μας, να τονώσουμε την κατανάλωση, να τονώσουμε τα έσοδά μας και να δούμε μια καλύτερη πορεία για την ελληνική οικονομία. Εμείς μιλάμε ρεαλιστικά. Δεν λέω εγώ στόχους αέρα κοπανιστό, ούτε ουτοπίες. Αυτά τα οποία λέμε και τα πρότεινα και τότε στην κυβέρνηση είναι μέτρα τα οποία μπορούν να εφαρμοστούν, να αποδώσουν και να βελτιώσουν τη θέση της οικονομίας και του ελληνικού λαού. Κρατάτε κάτι καλό από εκείνη την εμπειρία σας σχετικά σύντομη στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ? Πώς την κρατάω? Εγώ έκανα μια σειρά πράγματα. Ενεργοποίησα από την κλεισμένη βιομηχανία ζάχαρης, που στήριζε και την αγροτική παραγωγή και την βιομηχανία ζάχαρης. Είχα σχέδιο για την ανασυγκρότηση της βιομηχανίας με προοπτική επιβίωσή της, το οποίο εγκαταλείφθηκε. Στήριξα την μη ιδιωτικοποίηση και την μη απελευθέρωση του χώρου της ενέργειας. Μια απελευθέρωση η οποία είναι ληστεία σε βάρος της ΔΕΗ. Η ΔΕΗ αυτή τη στιγμή επιδοτεί τους ανταγωνιστές της. Πουλάει στους ανταγωνιστές της ρεύμα με φτηνότερο κόστος. Επιδοτεί και την κοινωνία. Έτσι, κοντά στα 2 δις έχουν φτάσει τα χρέη. Όχι, συγγνώμη. Έχουν περάσει τα 2 δις. Πολύ σωστό. Είναι 2,8 δις τα χρέη των καταναλωτών προς τη ΔΕΗ. Πολύ σωστό είναι αυτό που λέτε. Η ΔΕΗ πληρώνει το γεγονός ότι η κρίση έχει οδηγήσει δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους να μην μπορούν να ανταποκριθούν στο ρεύμα. Μου λένε ότι υπάρχουν και μπαταξίδες. Πάντοτε υπάρχουν μπαταξίδες. Αλλά δεν είναι όλοι οι μπαταξίδες, ναι. Ή δεν είναι η μεγάλη πλειοψηφία. Εδώ έχουμε κρίση. Αυτή την κρίση δεν μπορεί να την επομιστεί η ΔΕΗ. Και έπρεπε να έχουμε παρέμβαση του κράτους για να στηρίξει το νοικοκυριό να έχει ρεύμα. Διότι όταν δεν έχει ρεύμα, πάντοτε δεν υπάρχουν εδώ. Όταν στηρίζει το κράτος, πώς από τον προϋπολογισμό. Από τους φόρους και το κράτος. Από τον προϋπολογισμό. Κοιτάξτε, δεν μπορεί να αφήσει μια οικογένεια χωρίς ρεύμα. Όχι. Είναι αδύνατο. Δεν είναι εδώ ότι κόβεις ένα κοινωνικό αγαθό. Εδώ δολοφονείς. Ασφαλώς. Δολοφονείς. Δεν υπάρχει περίπτωση. Λοιπόν, εδώ η υποχρέωση αυτή όμως δεν μπορεί να την αναλάβει η ΔΕΗ. Νομίζω ότι είναι ΔΕΗ, και ψηλά, στα 1000 ευρώ. Από λειτουργεί, τα 1000 ευρώ και κάτω δεν το κόβει. Η ΔΕΗ λειτουργεί ως επιχείρηση. Mm-hmm. Δεν μπορεί να την βάλεις να λειτουργεί και με έναν ευρύτατα τόσο αναβαθμισμένο κοινωνικό ρόλο. Πρέπει να έχει κοινωνικό ρόλο. Αλλά όταν είναι τόσο το κοινωνικό βάρος, πρέπει να συμβάλλει και το κράτος, ο προϋπολογισμός. Εδώ δεν έχουμε τέτοια συμβολή. Αν πάτε όμως σε μια ιδιωτική εταιρεία και είσαστε άνεργος, δεν διαθέτετε εισόδημα, δεν πρόκειται να σας συνδέσει ρεύμα. Ναι, οι ιδιωτικές εταιρείες διαλέγουν. Η ΔΕΗ δεν έχει δικαίωμα να διαλέξει. Σωστά. Η ΔΕΗ θα πρέπει να συνδέσει σε όλους το ρεύμα. Είναι υποχρέωσή της. Κοινωνική υποχρέωση. Θα μπορούσατε να είχατε μείνει στον. Επομένως, άλλο ένα έργο η ΔΕΗ. Τρίτο, ας πούμε. Λέω σχηματικά, γιατί δεν είναι η ώρα, ας πούμε, να κάνουμε ένα συνολικό απολογισμό. Τρίτον, η αποκατάσταση και η αναβάθμιση των ελληνορωσικών σχέσεων που επέφερα. Ναι. Η συμφωνία που κάναμε για ένα μεγάλο αγωγό που θα παίρνει για την Ελλάδα και θα αναβάθμιζε όχι μόνο την ενεργειακή μας θέση, αλλά και τη γεωπολιτική μας θέση. Πράγμα που το βλέπουμε τώρα πόσο μεγάλη σημασία. Σας άκουγε τότε ο Πρωθυπουργός. Είχατε καλή συνεργασία με τον κύριο Τσίπρα τότε. Κοιτάξτε, μπορεί κάποια μέτρα να μην του άρεσαν του Τσίπρα. Αλλά ωστόσο δεν μπορούσε
να προβάλλει βέτο απέναντί μου. Όταν μάλιστα αυτά τα μέτρα ήταν ενταγμένα στο προεκλογικό μας πρόγραμμα. Επίσης όταν κάναμε την στρατηγική αναβάθμιση των σχέσεων με τη Ρωσία, ήταν σύμφωνος ο Τσίπρας. Δεν έκανα καμία κίνηση ερήμην του. Μάλιστα. Άσχετα αν μετά πήγε στο μνημόνιο και εγκατέλειψε όλα αυτά τα μέτρα και οδηγηθήκαμε σε καταστάσεις αγριότητας, σαν και αυτές που είδαμε όλα τα προηγούμενα χρόνια και δυστυχώς συνεχίζονται ακόμα. Βέβαια, το ερώτημα είναι αν θα μπορούσε να έχει γίνει κάτι διαφορετικό. Βεβαίως ότι θα μπορούσε και η Ελλάδα, να σας πω κύριε Σπυλιόπουλε, ευθέως τη γνώμη μου, δεν βγαίνει πουθενά με αυτόν τον δρόμο που ακολουθεί. Ο δρόμος των Βρυξελών, της αποικίας των Βρυξελών, ο δρόμος του ευρωνομίσματος και των κανόνων, των νεοφιλελεύθερων ανοιχτών αγορών κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν μπορεί να οδηγήσει τη χώρα να ανασάνει. Mm-hmm. Πολύ περισσότερο όταν έχουμε αυτή το τεράστιο βάρος αυτού του χρέους που είναι μη βιώσιμο. Έγινε. Άρα πρέπει να αποφασίσουμε να ακολουθήσουμε άλλο δρόμο. Αν δεν το κάνουμε, θα έρθει η ανάγκη να βρεθούμε σε αυτή την κατεύθυνση που λέμε εμείς, αλλά κάτω από τις χειρότερες δυνατές συνθήκες. Πείτε μου, σε ένα έρημο τοπίο. Τώρα πρέπει να γίνει κάτι, η αλλαγή. Έγινε σε όλο αυτό το διάστημα προσπάθεια ξανά με επανασυγκόληση των σχέσεων. Το λέω γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ ανοίχθηκε. Ανοίχθηκε και προς τη μεριά των ανεξαρτήτων Ελλήνων, ανοίχθηκε και προς τη μεριά του κινήματος αλλαγής και προς τη Δημάρ. Έγινε καμιά προσπάθεια προσέγγισης? Θα ήθελε πολύ ο ΣΥΡΙΖΑ να επαναπροσεγγίσει εμάς, αλλά βεβαίως οι άνθρωποι αυτοί ξέρουν και εμένα, ξέρουν και τα στελέχη που φύγανε. Mm-hmm. Ξέρουν ότι έχουμε στέρεες πεπιθήσεις και δεν είμαστε όπου φυσάει ο άνεμος. Κάναμε επιλογές σκληρές, θυσιάσαμε και υπουργικές θέσεις και βουλευτικές καρέκλες για να υπερασπίσουμε αρχές και αξίες. Δεν τις διαπραγματευόμεθα με κανένα Τσίπρα, ο οποίος, όπως σας είπα, πέρασε στην άλλη όχθη. Mm-hmm. Κινείται τώρα σε ένα άλλο επίπεδο, το οποίο δυστυχώς προσομοιάζει με την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας, με την πολιτική των προηγούμενων μνημονιακών κυβερνήσεων. Σε υπουργικά συμβούλια, σε κλειστές συσκέψεις, ναι, υπήρχε αυτή η διάθεση να γίνει ένα, ας πούμε, περισσότερο συστημικό κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ όταν ξεκίνησε να έχει στα χέρια του τη διακυβέρνηση της χώρας? Βέβαια, η τάση για ένα συστημικό κόμμα έχει ξεκινήσει πριν γίνουμε ακόμα κυβέρνηση. Mm-hmm. Ο κύριος Πρωθυπουργός έκανε δύο ταξίδια, τα οποία παίξανε κρίσιμο ρόλο για την περαιτέρω πορεία του ιδίου και του ΣΥΡΙΖΑ, στο Τέξας και στο Κόμο. Τότε είχαμε διαφωνήσει ανοιχτά. Ποιον είχε δει δηλαδή στο ένα και στο άλλο? Στο Τέξας είχε δει όλη την ελίτ των Ηνωμένων Πολιτειών. Μάλιστα. Όλοι. Και μυστικές συναντήσεις, κρυφές συναντήσεις, οι οποίες δεν βγήκαν στη δημοσιότητα και ήταν συναντήσεις που έχουν κάνει σπάνια άνθρωποι. 14, ας πούμε, πιο πριν. Όχι, ήταν ναι, το 14 βεβαίως. Και στο Κόμο. Και στο Κόμο την ίδια χρονιά, το φθινόπωρο της ίδιας χρονιάς. Στο Κόμο, στο Κόμο είναι η μεγάλη συνάντηση η οποία γίνεται των ευρωπαϊκών οικονομικών και πολιτικών ελίτ. Mm-hmm. Είναι κλειστές συναντήσεις, δεν βγαίνουν τα πρακτικά τους έξω. Εκεί καθορίζονται πάρα πολλά πράγματα για τις παγκόσμιες εξελίξεις. Όπως και στο Τέξας ήταν πάρα πολύ σημαντικές συναντήσεις. Είχατε λοιπόν ενημέρωση για αυτές? Η ενημέρωση ήταν αυτά που μας έλεγε ο Τσίπρας. Μάλιστα. Ο Τσίπρας όμως ένα έλεγε, δέκα έκρυβε. Mm-hmm. Και είναι φυσικό, δεν πας εκεί για να τα βγάζεις τη φορά. Γιατί εκεί καταλάβαινε, και όλοι το καταλαβαίναμε, ότι οι συμφωνίες ή εν πάση περιπτώσει οι συγκλήσεις στις οποίες επιτύχανε ήταν στον αντίποδα του δικού μας προγράμματος. Λοιπόν, είχε προετοιμαστεί το έδαφος αυτό, εμείς είχαμε αντιδράσει και δυστυχώς επιταχύνθηκε στην κυβέρνηση. Ελπίσαμε ότι με το δημοψήφισμα έστω, το οποίο τώρα καταλαβαίνω ότι μπορεί να το έκανε για να το χάσει, μετά εκ των υστέρων, mm-hmm, με το δημοψήφισμα ελπίσαμε ότι κάτι θετικό θα άλλαζε, mm-hmm, αλλά δυστυχώς ξεπούλησε και το δημοψήφισμα. Κύριε Λαφαζάνη. Και φτάσαμε σε αυτό το σημείο το σημερινό. Θέλω ολόψυχα να ευχηθώ καλή επιτυχία. Να είστε καλά, κύριε Σπυλιόπουλε. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλή επιτυχία στην Λαϊκή Ενότητα, στις ευρωεκλογές σε 13 ημέρες. Βεβαίως. Να είστε καλά. Εγώ το λέω και για αυτούς που δεν συμφωνούν απολύτως μαζί μας, ότι η Λαϊκή Ενότητα χρειάζεται και στην Ευρωβουλή και στη Βουλή. Και χρειάζεται, γιατί χρειάζεται η δημοκρατία, χρειάζεται αυτή την εναλλακτική φωνή. Mm-hmm. Είναι πάρα πολύ χρήσιμη για τον τόπο. Έχει το δυναμισμό της. Έχει την ανυπακοή της, έχει βεβαίως το ριζοσπαστισμό της, αλλά χωρίς αυτές τις φωνές δεν υπάρχει δημοκρατία. Σας η δημοκρατία ευχαριστώ. Δεν είναι μονόδρομος. Σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ και εσάς που μείνατε μαζί μας. Καλό βράδυ.
Καλή εβδομάδα. Ραντεβού την άλλη Κυριακή στις 8. 8 και πολύ λίγα λεπτά. Να είστε όλοι και όλες καλά. Καλό βράδυ.